Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Το τελευταίο δελτίο ειδήσεων τη ημέρα από την τηλεόραση του Άρτσα Ανερθράκη. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε την Παρασκευή το απόγευμα ο Υπουργό Εσωτερικών Ευρυπίδη Τηλιανίδη. Ο κ. Τηλιανίδη, παρουσία του Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Παύλου Δαμιανίδη και του Διοικητή του Νοσοκομείου Ηρακλή Χατζηνέστορο, προέβησε ανακοινώσει που αφορούν στο Σιμανόγλιο Νοσοκομείο Κομωτινή. Εγκρίθηκε σήμερα η εκτέλεση του έργου του νέου νομαρχιακού νοσοκομείου της Κομωτινής. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έβαλε ο Υπουργός Υγείας Αλέξανδρος Λικουρέτζος για ένα έργο σύμβολο που προκύπτει όταν υπάρχει συνεργασία όλων των δυνάμεων, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης, τονίζοντας ότι στο παρελθόν ίσως ήταν εύκολο να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο έργο, στοιχείο όμως δύσκολο για τις μέρες μας. Επανέλαβε ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελούσε στόχο της τοπικής κοινωνίας και επεσήμανε ότι ο καθένας από τους εμπλεκόμενους φορείς έκανε αυτό που του αντιστοιχούσε. Είμαστε όλοι μαζί εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η σημερινή μέρα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για ένα έργο το οποίο εδώ και πολύ καιρό όλοι μαζί αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε, το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κομωτινής, και γι' αυτό το λόγο άξιζε αυτές τις ανακοινώσεις να σας τις κάνουμε τώρα και μάλιστα όλοι μαζί. Θέλω πριν προχωρήσω επί της ουσίας να ευχαριστήσω και τον τέο συνάδελφό μου τον Γιώργο τον Πεταλωτή που και αυτό συνέβαλε στην αρχή αυτής της προσπάθειας στο να δοθεί μια όθηση σε αυτό το έργο και να πω ότι αυτό το έργο ελπίζουμε ότι θα γίνει το σύμβολο της αποτελεσματικότητας που προκύπτει όταν υπάρχει οριζόντια συνεργασία όλων των τοπικών δυνάμεων. Η δυναμικότητα του νέου νοσοκομείου θα είναι 200 οργανικές κλίνες, συμπεριλαμβανομένου 12 κλινών της ψυχιατρικής νοσηλευτικής μονάδας. Η συνολική μεικτή επιφάνεια των κλειστών, στεγασμένων υπόγειων και υπέργειων χώρων των κτηριακών εγκαταστάσεων του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής δεν θα υπερβαίνει τα 25.530 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 61.687.720 ευρώ, εκ των οποίων οι 51.300 είναι για οικοδομικές εργασίες, οι 9.894 για προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού και οι 493.000 για προμήθεια και εγκατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πηγή χρηματοδότησης του έργου προτείνεται να είναι η πόρη του ΕΣΠΑ 2007-2013 και οι διαδικασίες υλοποίησής του θα ξεκινήσουν μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης. Λειτουργήσαμε συμπληρωματικά. Όπου χρειάστηκε συγκρουστήκαμε με γραφειοκρατικές αγγυλώσεις της κεντρικής διοικήσεως. Είχαμε ευτυχώς την απόλυτη συμπαράσταση του Υπουργού Υγείας. Έγιναν απανωτές συσκέψεις και αθόρυβα στην Αθήνα αυτό το διάστημα και σήμερα νομίζω ότι βρισκόμαστε στην πρώτη μεγάλη στροφή προς τη σωστή κατεύθυνση για να επιτύχουμε κάτι το οποίο εδώ και δεκαετίες ονειρευόταν η περιοχή της Ροδόπης. Τα επόμενα βήματα όπως ακούσατε είναι πολύ συγκεκριμένα. Αφού ανετέθη στην επανόμη εντολή θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία και ευελπιστούμε ότι όταν θα εξελιχθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τον νόμο θα έχουμε ανάδοχο. Εκτιμώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι ξεκινούμε κάτι τέτοιο τώρα, μέσα στην καρδιά μιας κρίσης, έχοντας διασφαλισμένα τα κονδύλια, γιατί πιστεύω ότι όταν ξεκινάει κάτι είναι θέμα χρόνου πια να τελειώσει. Για ένα έργο σημαία το οποίο τελεσφορεί με μια διαχρονική θεσμική προσπάθεια, έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Άρης Γιαννακίδης. Στόχος μας είναι στα τέλη του έτους, εφόσον δεν υπάρχουν διαγωνιστικά προβλήματα, να έχουμε ανάδοχο για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Παρακολουθούμε την όλη εξέλιξη, για να μην υπάρχουν παλινοδίες. Επαναλαμβάνω, το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μέσα από τη συνέργεια και την εγρήγορση των παρισταμένων και του Δημάρχου, όπου προβήκαμε σε όλες τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις και σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο τοπικό. Ευελπιστούμε λοιπόν ένα έργο σημαία, είναι ένα από τα 150 έργα προτεραιότητες σε επίπεδο εθνικής χώρας, να προχωρήσουμε στη διαδικασία της υλοποίησης. Το έργο θα είναι έργο γέφυρας για την επόμενη προγραμματική περίοδο, όπως διασφαλίσαμε την έγκριση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επαναλαμβάνω, το παρακολουθούμε σε πλήρη εγρήγορση για να μην υπάρχουν αποκλίσεις σχέση με το χρονοδιάγραμμα και να μην υπάρχει παλινόδια.
Με βάση τα σχέδια, πρόκειται για ένα εξαιρετικό νοσοκομείο, επεσήμανε ο διοικητής του Σουσμανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής Ηρακλής Χατζηνέστερος. Είμαι έτσι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος που φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Πρέπει να πω ότι όλοι ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν αυτόματα. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2010 και πραγματικά γνωρίζοντας τα χρονοδιαγράμματα που ακολουθήθηκαν σε άλλα νοσοκομεία της χώρας, πραγματικά είναι εντυπωσιακή η ταχύτητα με την οποία φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αρκεί να σας πω ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας επί μια δεκαετία ταλαιπωρείται, δεν έχει ακόμη φτάσει σε αυτό το σημείο που είμαστε εμείς και άλλο τόσο μια δεκαετία περίπου έκανε προκειμένου να αναγερθεί και το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Με βάση τα σχέδια τα οποία έχουμε στα χέρια μας, πρόκειται για ένα εξαιρετικό νοσοκομείο, σύγχρονο, χωροταξικά και από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και βέβαια με χώρους άνετους, μιας και θα καταλαμβάνει 26.000 τετραγωνικά μέτρα, όπου θα στεγάζονται 200 κλίνες και βέβαια πολύ μεγαλύτερο από το σημερινό, το οποίο είναι μόλις 16.000 τετραγωνικά μέτρα και στεγάζει 210 κλίνες. Είναι μια προσπάθεια ιδιαίτερα αξιόλογη που ξεκίνησε, σας λέω, από το 2010, συνεπικουρούμενη και από τον τότε Υπουργό, και αυτή είναι η ευχάριστη συγκυρία που υπάρχει, η ευτυχή συγκυρία, ότι όλο αυτό το διάστημα έτσι προχωράνε τα έργα, έχοντας η περιοχή υπουργούς συνεχώς στην κυβέρνηση, οι οποίοι βοηθούσαν στην εξέλιξη του έργου. Ο χρόνος που χρειάζεται ένα έργο για να οριμάσει είναι πολύ μεγαλύτερος από το χρόνο που χρειάζεται ένα έργο για να κατασκευαστεί, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Παύλος Δαμιανίδης. Ίσως δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά ο χρόνος που χρειάζεται ένα έργο για να οριμάσει, δηλαδή για να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές και διοικητικές διαδικασίες, είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερος από τον χρόνο που χρειάζεται το έργο αυτό καθ' αυτό για να κατασκευαστεί. Έχει λοιπόν σημασία σήμερα να γίνει κατανοητό το ότι κλείνουμε αυτόν τον πρώτο πολύ μεγάλο κύκλο που χρειάζεται το έργο, ολοκληρώνονται δηλαδή όλες οι διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες που χρειάζονται προκειμένου να ξεκινήσει το έργο, και αυτό το θεωρώ μια πάρα πολύ σημαντική πρόοδο, γιατί όπως σας είπα, συνήθως αυτό είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι στην διαδικασία της κατασκευής ενός έργου. Άρα λοιπόν μπορεί να μην φαίνεται σήμερα το έργο, αλλά στην πραγματικότητα έχουν γίνει πολλά και πολύ μεγάλα βήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Για ένα έργο σύμβολο συνεργασίας, που στη διαδρομή και την κατάληξή του είναι σίγουρο ότι κάποιοι άνθρωποι το στήριξαν, μίλησε ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης. Η σημερινή εξέλιξη μας κάνει όλους, εγώ θα έλεγα απόλυτα, αλλά πολύ αισιόδοξους ότι αυτό το πολύ σημαντικό για το λαό μας, για το λαό της περιοχής, για την τοπική κοινωνία και όχι μόνο έργο, θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί. Εγώ θα το χαρακτήριζα ως ένα έργο σύμβολο συνεργασίας, ένα έργο που στη διαδρομή του και στην σημερινή ευτυχία του κατάληξη είναι αποτέλεσμα του ότι κάποιοι άνθρωποι το πίστεψαν, το υποστήριξαν και σήμερα το έφεραν ως εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο μας να εκπροσωπείται έτσι όπως εκπροσωπείται όλο αυτό το διάστημα στην κεντρική εξουσία. Έχουμε εδώ τον Υπουργό μας και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε όλοι έτσι όπως συνεργαζόμαστε. Τοπικοί, υπηρεσιακοί, θεσμικοί και πολιτικοί παράγοντες. Έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος των εμπλεκόμενων φορέων είναι να υπάρξει ανάδοχος έως τα μέσα του έτους. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας. Ο κύριος Δένδιας επισκέφθηκε το Κέντρο Υποδοχής των Οικονομικών Μεταναστών στο φυλάκιο του Εύρου. Κατά την παρουσία του στην Αλεξανδρούπολη σημειώθηκαν μικροεπεισόδια. Καλησπέρα, Βάσο, κυρίες και κύριοι. Επίσκεψη Δένδια με απρόοπτα, μπορούμε να πούμε, καθώς υπήρχε ένταση έξω από το Ανθίμιο κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, ο πρώην γραμματέας συνασπισμού και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Πανταζίδης, καταγγείλει επίθεση αστυνομικών. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δέχτηκε επίθεση αστυνομικών απρόκλητα, ενώ κινούνταν με το ποδήλατό του. Την επίθεση την έχουν δει και άνθρωποι, και μάλιστα ο κύριος Πανταζίδης
Έχει απευθυνθεί ήδη με δικηγόρο στην αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι εκείνη την ώρα πραγματοποιήθηκαν και μια κηδεία και επειδή ήταν αποκλεισμένη η περιοχή, δεν μπορούσαν οι πιστοί να προσέλθουν στην τελετή. Κάποιοι συγγενείς και γνωστοί. Και αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδρασή τους. Κατά τα άλλα, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε αστυνομικές υπηρεσίες του Εύρου, τα σημεία όπου γίνονται οι έλεγχοι, και ολοκλήρωσε την περιοδία του στο νέο κέντρο υποδοχής, στο κέντρο πρώτης υποδοχής στο Φυλάκιο. Η επέκταση του κέντρου φύλακτων μεταναστών στην ουσία στο παλιό κέντρο που βρίσκεται στο Φυλάκιο. Εκεί είδε τις εγκαταστάσεις. Από ό,τι καταλάβαμε, έμεινε ικανοποιημένος από την ολοκλήρωση των εργασιών. Ενημέρωσε ότι θα έρθει η Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα της μετανάστευσης, η κυρία Μάστρο, και το κέντρο προφανώς πιθανώς θα λειτουργήσει μέσα στον Ιούνιο. Κατάλληλα, στην εχάρη τους αστυνομικούς για την αποτελεσματικότητα που έχουν στη φύλαξη των συνόρων και στη μείωση των μεταναστευτικών ροών. Ενώ σε ερώτηση του Θράκη Νέα είπε ότι θα υπάρξουν ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Για την τοπική κοινωνία, κυρίως στις προγραμματισμένες υπηρεσίες που υπάρχουν για την λειτουργία του κέντρου. Ενώ επίσης ερώτηση του Thrakinet.gr αναφέρθηκε και στο μεγάλο αριθμό χαλασμένων οχημάτων της ελληνικής αστυνομίας στον Εύρο. Να θυμίσουμε ότι γύρω στο 85% των οχημάτων είναι ακινητοποιημένα, επειδή δεν υπάρχουν χρήματα για να λυθούν τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν στα οχήματα αυτά. Είπε ότι 20 καινούργια αυτοκίνητα, τα οποία δεν κινούνται αυτή τη στιγμή, θα κινηθούν και μόλις επιστρέψει στην Αθήνα θα δει άμεσα τι μπορεί να κάνει ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε αυτό το σημείο νομίζω είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ σου. Πάλι στον Εύρο για να δω την ολοκλήρωση των εργασιών στο πρώτο κέντρο πρώτης υποδοχής που λειτουργεί εδώ στον Εύρο. Ένα κέντρο το οποίο είναι το πλέον σύγχρονο που υπάρχει στη χώρα, νομίζω το πλέον σύγχρονο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, απόλυτα συμβατό με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά standards και το οποίο θα αρχίσει την πλήρη λειτουργία του σε λίγο. Είναι νομίζω ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του πλάνου διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών που όταν τεθεί σε λειτουργία, σε πλήρη λειτουργία τις αρχές Ιουνίου, νομίζω θα είναι το πιο σύγχρονο σε όλη την Ευρώπη. Περιμένουμε και την επιθεώρηση από την Επίτροπο, την κυρία Μάλστρομ, ακριβώς για να βεβαιωθεί ότι η χώρα επιτέλους κάνει ό,τι υπόσχεται στους Ευρωπαίους εταίρους. Από την άλλη πλευρά, η επισκέψη μου έχει ένα άλλο σκοπό, να δω τους άντρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας που υπηρετούν εδώ, που φυλάνε τα σύνορα της χώρας με τεράστια επιτυχία, και να τους ευχαριστήσω θερμά και να εκφράσω την βαθύτατη προσωπική μου ευγνωμοσύνη και την ευγνωμοσύνη της κυβέρνησης για το τεράστιο έργο που έχουν επιτελέσει. Οι άνθρωποι αυτοί, οι γυναίκες και οι άνδρες αυτοί, έχουν καταφέρει αυτό που εδώ και 10 μήνες φαινόταν ακατόρθωτο. Να προασπίσουν τη χώρα, να κλείσουν τα σύνορα, να μην επιτρέπουν πια η χώρα, η Ελλάδα, να είναι ένα ξέφραγο απέλη. Κύριε Υπουργέ, θα έχει ωφέλη τοπική κοινωνία από τη λειτουργία αυτού του κέντρου? Βεβαίως θα έχει, διότι ο προγραμματισμός είναι ένα τμήμα των υπηρεσιών φύλαξης αυτού του κέντρου και γενικά συνολικά οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτό το κέντρο να παρέχονται και από άτομα ή επιχειρήσεις τοπικής κοινωνίας. Νομίζω ότι όλες σιγά σιγά οι μικρές κοινότητες αντιλαμβάνονται ότι από αυτές τις εγκαταστάσεις έχουν ένα παράλληλο όφελος. Και είπατε για τους άντρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας που έχουν θωρακίσει τα σύνορα, αλλά οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας δεν έχουν αυτοκίνητα. Το 85% των οχημάτων του Εύρου είναι ακινητοποιημένα. Ένα κομμάτι από τις θερμές μου ευχαριστίες οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι επιχειρούν υποδυσχεράστατες συνθήκες. Στο θέμα των αυτοκινήτων όμως, το οποίο καλώς μου θίγεται και μου έθιξαν και οι συνδικαλιστές και οι αξιωματικοί, δόθηκε μια άμεση λύση με την λειτουργία 20 οχημάτων, καινούριων οχημάτων που δεν λειτουργούσαν, και αμέσως μόλις γυρίσω στην Αθήνα θα κοιτάξω να δω τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Στην επιμόρφωση των μαθητών και στην αποσαφήνιση βασικών στοιχείων που αφορούν στη συμμετοχή των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις, στοχεύει η μερίδα ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει το Φροντιστήριο 2001 Ορόσημο. Ο διευθυντής του φροντιστηρίου, Σάκης Λιπορδέζης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Αρτσάνελ Θράκης. Όντως, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έφερε αναταραχές όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η περιπέτεια άρχισε 14 Νοεμβρίου,
όταν με φίλο εφημερίδα κυβερνήσεως μαθαίνουμε ότι για 2 χρόνια δεν θα εισάγονται σχολές αστυνομίας. Οπότε υπήρχαν παιδιά που στόχευαν αποκλειστικά σε αυτήν λόγω οικονομικών δυσκολιών να σπουδάσουν. Είχαν επιλέξει το μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας που ήταν απαραίτητο να το παρακολουθήσουν και να το δώσουν εξετάσεις για να εισαχθούν στην αστυνομία. Σταματούν λοιπόν να παρακολουθούν αυτό το μάθημα, σταματούν να κάνουν προπονήσεις, κάποια σταμάτησαν και τα φροντιστήρια, οι γονείς απογοητεύτηκαν. Μετά από μήνες, ύστερα από όλο αυτό το σάλο, βγαίνει μια νεότερη απόφαση, εντάξει θα μπορέσετε να δώσετε σχολεία αστυνομίας. Μπορούμε λοιπόν να ξαναεπιστρέψουμε στο προηγούμενο σχέδιο που το είχαμε ακυρώσει εντωμεταξύ, αλλά θα εισαχθείτε μετά 2 χρόνια. Απίστευτα πράγματα, στην υπερ 30χρονη εμπειρία μου δηλαδή δεν τα έχω ξαναδεί. Τώρα όσο για τους γονείς, ακόμα και χθες ήρθε ένας γονιός και μου λέει, μόλις ανακοίνωσαν στα παιδιά ότι το πτυχίο τους από το χρόνο θα λέγεται φυσικός και επιστήμης των υλικών. Λέω, μα αυτό είναι το ένα είναι πολυτεχνείο, το άλλο είναι, λέω, δεν συμβιβάζονται αυτά. Λοιπόν, τι να κάνει το παιδί. Δηλαδή, τέτοια ταραχή, τέτοια απογοήτευση, σκηνές καθημερινής τρέλας βιώσαμε φέτος. Υπήρχαν γονείς που ξενίκευσαν τα σπίτια, άλλοι επιχείρησαν να μετακομίσουν. Τι να σας πω, δηλαδή περιπέτειες φοβερές, ούτε θέλω να θυμάμαι τίποτα από αυτά. Τώρα, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει το σχέδιο Αθηνά, έχουμε και τη σημερινή ανακοίνωση του νέου εκπαιδευτικού συστήματος ως κεραυνός ΕΝΕ3. 3 χρόνια συζητούσαμε το σχέδιο Διαμαντοπούλου, το οποίο ευτυχώς τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί. Έχουμε ένα νέο πλάνο τώρα. Τι περιέχει αυτό το πλάνο? Το πλάνο αυτό μπορώ να πω έχει θετικά πράγματα. Όπως σήμερα το μελέτησα. Για πείτε μου λιγάκι τις πρώτες. Και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που είχαμε κάνει στο προηγούμενο σχέδιο, βλέπω ότι εισακούστηκαν, βελτιώθηκαν, απλουστεύτηκαν. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πράγματι πιο απλό το σύστημα. Πολλά στραβά τακτοποιήθηκαν, χαίρομαι γι' αυτό, αλλά μέχρι την πραγματοποίηση το σχεδίο ας στηρίξουμε στάση αναμονής. Σας λέω επιγραμματικά ότι έχουμε πλέον 4 κατευθύνσεις. Κάποιοι λένε ότι επιστρέφουμε στις δέσμες, επειδή έχουν κάποια κοινά σημεία, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Ανθρωπιστικές και θεωρητικές επιστήμες, θετικές τεχνολογικές και επιστήμες υγείας, τρίτον οικονομικές πολιτικές επιστήμες. Αυτές οι 3 κατευθύνσεις θα υπάρχουν και είναι πιο σαφές πλέον το πεδίο, θα έχει μαθήματα αυτής της κατεύθυνσης, σταματούν τα μαθήματα γενικής παιδείας της γάμα λυκείου. Ο μαθητής έχει μόνο φυσική, μαθηματικά και έκθεση και γυμναστική ως μαθήματα γενικής παιδείας, μόνο αυτά τα 4. Όλα τα άλλα τα αφήνουν για μέχρι τη β' λυκείου και δίνουν βαρύτητα προς την κατεύθυνση που θέλει να σπουδάσει. Αυτός είναι ο σκελετός των πραγμάτων. Δηλαδή είναι ένα θέμα, έτσι μοιάζει λίγο με τις δέσμες, αλλά είναι πιο βελτιωμένο. Η πρώτη άποψή μου προσωπικά, όπως το είδα, Είναι θετική. Τώρα, μέχρι την πραγματοποίηση έχουμε δει τρίτο σχέδιο να αλλάζει μέχρι στιγμή. Πότε αναμένεται αυτό να ισχύσει? Από το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο. Άρα πρέπει να ψηφιστεί το πολύ σε 1-2 μήνες. Δηλαδή αυτόν ή τον άλλο μήνα. Δεν έχουμε άλλα περισσότερα. Από ό,τι έβλεπα και από χτες που άρχισε να συζητάτε το θέμα,
Υπάρχουν θετικά σχόλια από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα μπορούσα να πω, διότι και από τους ίδιους πρώτες αντιδράσεις και από τους γονείς και τους μαθητές, γιατί φαίνεται τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα, έτσι δεν είναι? Εσείς προηγήσετε, γιατί εγώ θα λέω προσωπικά το πρωί το διάβασα. Μπήκα στο διαδίκτυο και είδα το πρωί και η πρώτη άποψή μου συμπίπτει με τη δικιά σας από το χαίρομαι, πρώτο. Χαίρομαι. Τώρα, για δώστε μας κάποιες λεπτομέρειες για αύριο. Ποιοι είναι αυτοί οι τώρα, όσον αφορά το αυριανό, την αυριανή εκδήλωση... Και ποια προβλήματα έρχονται να επιλύσουν? Την κάνω, ναι, την κάνω πρώτη φορά στην καριέρα μου. Πρώτη φορά γίνεται και στην πόλη μας κάτι τέτοιο. Λοιπόν, φέρνουμε ειδικούς καθηγητές, οι οποίοι ήσαν βαθμολογητές και πρόεδροι βαθμολογικών στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα μας διδάξουν αύριο πώς βαθμολογούνται τα γραπτά των πανελλήνιων εξετάσεων. Τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά, τι πρέπει να γράψουν, από πού κόβονται μονάδες, και έτσι θα μπορεί ο κάθε μαθητής να κάνει και καλύτερη αξιολόγηση στο γραπτό του και να είναι κοντά σε αυτό που εκτιμά, αλλά και να ξέρει εκ των προτέρων τι έχει υποχρέωση να προσέξει, τι πρέπει να γράψει, τι λάθη πρέπει να αποφύγει. Η Youth Business Network στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ευρώπη 2013 διοργάνωσε ημερίδα με θέμα Οικονομία, Κοινωνία και Κρίση και 5 κύριους ομιλητές, μεταξύ των οποίων η διδάκτορα εγκληματολογίας νομικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρία Βάσο Θεολόγου, κυρίως από την νεολαία να είναι μεγάλο. Οικονομία, κοινωνία και κρίση ήταν το θέμα που διοργάνωσε η Youth Business Network στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ευρώπη 2013 σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής. Σε άλλους πιστεύω ότι η οικονομική κρίση που ζούμε είναι κατεξοχήν πολιτική κρίση. Αποτέλεσμα της πολιτικής κρίσης είναι η κατάσταση που βιώνουμε και επίσης η συνεχιζόμενη πολιτική κρίση είναι αυτή που μας εμποδίζει από το να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Θα προσπαθήσω λοιπόν περισσότερο να συζητήσουμε με τα παιδιά για αυτό το πράγμα, γιατί νομίζω ότι όσο και αν είναι δικαιολογημένοι οι άνθρωποι να συχαίνονται την πολιτική πια και ιδίως οι νέοι άνθρωποι, δεν υπάρχει και άλλη λύση για να βγούμε από αυτή την κρίση παρά μόνο η πολιτική. Μια κρίση του πολιτικού. Σήμερα ζούμε μια τρομακτική οικονομική κρίση και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα γίνουν και χειρότερα. Αλλά η αιτία της σαφώς είναι μια πολιτική κρίση. Η Ελλάδα δεν βρέθηκε στην κρίση ούτε από εξωτερικές συνωμοσίες, ούτε από ατύχημα, ούτε από. Η Ελλάδα βρέθηκε στην κρίση επειδή για πάνω από 30 χρόνια το πολιτικό σύστημα ακολούθησε ένα μοντέλο που θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε αυτό. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να ασχοληθούν με την πολιτική. Η πολιτική είναι, θα σας εκπλήξει ίσως αυτό που θα πω και θα ενοχλήσει πολλούς, για μένα είναι η πιο ευγενική απασχόληση. Ασχέτως πώς την καταντήσαμε στην Ελλάδα. Και ένας ενεργός πολίτης πρέπει να ασχολείται με την πολιτική. Αυτό σημαίνει και πολιτική, έτσι, από αυτό βγαίνει. Και ιδίως είναι οι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν μπροστά τους πάρα πολλά χρόνια και που αν δεν κατορθώσουμε να βγούμε γρήγορα από την κρίση, είναι αυτοί που θα υποστούν τις μεγαλύτερες συνέπειες. Αυτοί πρέπει να ασχοληθούν με την πολιτική, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί φοβάμαι ότι το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα αποκλείεται να αλλάξει μόνο του. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ γιατί έχει αποδείξει ότι δεν θέλει να αλλάξει μόνο του. Η ειδική επιστήμονα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Θεοδώρα Παπαδοπούλου, προσπάθησε στην ομιλία της να συνδέσει την έννοια της πολιτικής θεωρίας με το πόσο μπορεί να βοηθήσει σε θέματα πολιτικής κρίσης. Ναι, θα προσπαθήσω να συνδέσω την έννοια της πολιτικής θεωρίας με το πώς μπορεί να βοηθήσει σε θέματα πολιτικής κρίσης, πώς η κοινωνία λογίζεται στις μέρες μας και αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και β' διεθνή δείχνουν πράγματι τι συμβαίνει στην Ελλάδα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Ειδικά σε αυτό που αναφέρομαι ενδεικτικά στον Der Spiegel, που είναι το γερμανικό, και δει την περίοδο που υπήρχαν τα γνωστά δημοσιεύματα, τα οποία κατακρεουργούσαν, αν μου επιτρέπετε, την ελληνική περίπτωση, δείχνουν ότι είχαν καταλάβει τι γίνεται, απλά επειδή ακριβώς και αυτά εξυπηρετούν ένα διαφορετικό πλαίσιο, δεν θέλαν να ξεφύγουν από αυτά που έπρεπε να υπηρετούν. Είναι στην προσπάθειά τους να κερδίσουν την είδηση, όπως λέμε στην ορολογία. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για πολιτικά γεγονότα και για ένα τόσο σημαντικό γεγονός που ταλανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η οικονομική κρίση. Και αν προηγείται τελικά η οικονομία σε σχέση με την πολιτική.
Ο υποψήφιος διδάκτορ του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και οικονομολόγος κ. Κώστας Τριανταφυλλίδης τόνισε τις πτυχές του θέματος οικονομία, κοινωνία και κρίση. Επιχειρούμε να προσεγγίσουμε την οικονομική συγκυρία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πλέον, πάντα σε συνάρτηση με τις πολιτικές προεκτάσεις, γιατί πλέον γνωρίζουμε ότι ατόφια οικονομικά δεν υπάρχουν. Όπως έχει αυτή διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας και γενικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά το ζητούμενο είναι το πέρα από αυτή τη διαπίστωση, το διατάφτα. Το ζητούμενο για μας εσωτερικά είναι να διαμορφώσουμε ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, ένα σχέδιο δηλαδή για το τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να κινηθούμε σαν χώρα, με ποιο τρόπο θα κινητοποιήσουμε τους παραγωγικούς μας πόρους, ούτως ώστε να τρέξει το όραμα του επόμενου κύκλου ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Βεβαίως το πάνελ διαρθρώνεται από ανθρώπους διαφορετικού background. Εγώ σαν οικονομολόγος θα επικεντρωθώ σε αυτό. Θα καταθέσουμε και κάποιες απόψεις οι οποίες ίσως ακουστούν λίγο πιο τολμηρές. Έχουν να κάνουν με τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, με τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ανεργίας. Αυτές οι απόψεις κατατίθενται περισσότερο για να συζητηθούν και όχι σαν θέσφατο, γιατί το κοινό βεβαίως πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση αυτών των θέσεων. Στις σημαντικές αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο δημόσιο τομέα, όπως και στο τομέα της υγείας, αναφέρθηκε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο. Οικονομολόγος και υποψήφιος διδάκτορ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ήταν πολύ καλή γέφυρα που κάνατε και η σύνδεση με την τρέχουσα επικαιρότητα. Άλλωστε, η τρέχουσα επικαιρότητα ήταν αυτή που καθόρισε σε σημαντικό βαθμό το πού θα κινηθεί και η χθεσινή ημερίδα. Ήταν βεβαίως μια πολύ πετυχημένη ημερίδα. Είδαμε περίπου 250 νέους ανθρώπους, οι οποίοι με ενδιαφέρον παρακολούθησαν τις εργασίες της ημερίδας και με ενδιαφέρον άκουσαν και προτάσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι είναι κάπως αιρετικές. Και είναι κάπως αιρετικές, το λέω αυτό γιατί ακόμα και σήμερα το να διαπιστώσουμε ότι στο δημόσιο τομέα περισσεύει ένας ικανός αριθμός υπαλλήλων ακούγεται αιρετικό, αν και είναι απολύτως λογικό. Θεωρώ λοιπόν ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, πρέπει να καταλήξουμε σε τι είδους δημόσιο τομέα θέλουμε, πρέπει να σκεφτούμε και να υπολογίσουμε αν πρέπει ο φτωχός εργάτης ή ο άνεργος να καταβάλει υψηλούς φόρους, υψηλά τέλη με τη μορφή χαρατσιών ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να συντηρείται ένας δημόσιος τομέας με υπεράριθμο προσωπικό, με θέσεις εργασίες οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα σε παραγωγή, και να καταλήξουμε αν αυτό το πράγμα αξίζει τον κόπο να το υπερασπιζόμαστε και να το συντηρούμε. Αυτό το ερώτημα ήθελα να θέσω, χωρίς να έχω καμιά διάθεση να επιβάλλω απόψεις ή να τις θεωρήσω ως θέσφατα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είμαστε εδώ για τα θέσφατα, είμαστε για τις συζητήσεις, την ανταλλαγή απόψεων ή τη φιλοξενία απόψεων από όποιο χώρο και αν προέρχεται. Και αν υπάρχει και ακόμη μια πολιτική απόχρωση, δεν είναι κακό να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, αρκεί να υπάρχουν επιχειρήματα, να διατυπώνονται επιχειρήματα που ή επαναπροσδιορίζουν το λόγο ή τουλάχιστον το στοιχειοθετούν. Έτσι λοιπόν, χτες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης η οποία προέκυψε, καταθέσατε και κάποιες προτάσεις ως προς την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Μιλήσατε για την μείωση των δομών και τα νέα οργανογράμματα και βασικά για τον περιορισμό κατά 35% του προσωπικού στον αριθμό του, αλλά όπως επίσης και σε δομές προκειμένου να γίνει περισσότερο ευέλικτος ο δημόσιος τομέας. Ένα καινούργιο σχέδιο για ένα νέο δημόσιο τομέα ασφαλώς θα περιλαμβάνει στο ένα το σκέλος αυτό που μόλις αναφέραμε για τον αριθμό του προσωπικού, το οποίο θεωρούμε βέλτιστο εν πάση περιπτώσει. Και ένα δεύτερο σκέλος προφανώς θα αφορά τις δομές, τις υπάρχουσες δομές. Αναρωτιέμαι ακόμα και σήμερα ποιος ο ρόλος της ύπαρξης ενός Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Τη στιγμή που αυτό το Υπουργείο φτιάχτηκε για ένα μόνο λόγο, για να ενσωματώσει διοικητικά, από πλευράς δηλαδή θεσμικού διοικητικού πλαισίου, περιοχές που μόλις είχαν ενταχθεί στην ελληνική επικράτεια, όπως ήταν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα η Μακεδονία και η Θράκη. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, έχει ολοκληρωθεί εδώ και 100 περίπου χρόνια. Σήμερα λοιπόν διατηρούμε έναν θεσμό ο οποίος αναλώνει πόρους και το μόνο που προσφέρει, εκτός του ότι να βρίσκουν στέγη, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι, το μόνο που προσφέρει να δημιουργεί δυσλειτουργίες όσον αφορά κάποιες αρμοδιότητες ή συναρμοδιότητες με άλλους φορείς. Μόνο προβλήματα, επομένως, και γραφειοκρατία και καθόλου αποτέλεσμα. Αυτό όσον αφορά ένα Υπουργείο. Αλλά βεβαίως εκεί που χρειάζεται πραγματικά μεγάλη παρέμβαση είναι εντός των Υπουργείων, εντός των υφιστάμενων λοιπόν Υπουργείων. Εκεί πρέπει να πάμε γρήγορα και μάλιστα ο αρμόδιος Υπουργός νομίζω κάνει κάποια βήματα. Παρά την κριτική που του ασκείται, γρήγορα σε μείωση των δομών. Πρέπει να μειώσουμε λοιπόν τις δομές κατά 35%, 40%, 30%, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Να μειώσουμε τις δομές
εσωτερικά στα Υπουργεία, δηλαδή να έχουμε λιγότερες γενικές διευθύνσεις, λιγότερες διευθύνσεις, λιγότερα τμήματα. Αυτό, ξέρετε, απελευθερώνει πόρους, απελευθερώνει γραφεία, απελευθερώνει ανθρώπους κυρίως. Και το κυριότερο είναι ότι μειώνει τις συναρμοδιότητες. Δηλαδή, καθίσταται πιο ξεκάθαρο ποιος είναι αρμόδιος γιατί στο ελληνικό δημόσιο τομέα. Αυτό προφανώς, εκτός από τη μείωση του κόστους, θα έχει σίγουρα θετικές επιπτώσεις στην αύξηση παραγωγικότητας και σε καλύτερους ρυθμούς παραγωγής έργου στο δημόσιο τομέα. Το τεχνών μετά του ωφελήμου συνδύασε ο Σύλλογος Τρακών Κομωτινής στη Βέρεια και στην Καστοριά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ διοργανώνει το Σάββατο 13 Απριλίου στην αίθουσα της Περιφερειακής Συνότητας Ροδόπης εκδήλωση με θέμα επέτειος 90 χρόνων από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης και την αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσμών του θρακικού ελληνισμού με ομιλητή τον εκκλησιαστικό ιστορικό Ιωάννη Σιδηρά. Μια ξεχωριστή διήμερη επίσκεψη στη Βέρεια και την Καστοριά διοργάνωσε ο Σύλλογος Τρακών και τα μέλη του ανταποκρίθηκαν άμεσα, αποδεικνύοντας ότι οι μικρές αποδράσεις με το χαρακτήρα της παράδοσης αποτελούν το αντίδοτο στην κρίση. Πρώτος σταθμός των εκδρομέων, η Βέρεια. Στη μακεδονική πόλη, η μεσημεριανή ανάπαυλα στο πάρκο χαρακτηρίστηκε από ένα αυτοσχέδιο παραδοσιακό τραπέζι. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του συλλόγου φρόντισαν έντεχνα γι' αυτό και θρακιώτικα φαγητά, όμορφα εδέσματα στόλισαν τον αυτοσχέδιο μπουφέ. Εκεί δεν έλειψε και ο χορός και το τραγούδι, με το ζουρνά να κρατά το ρυθμό και τα μέλη του συλλόγου Θρακών να μπαίνουν στο χορό. Επόμενος σταθμός η Καστοριά. Η περιδιάβαση στην παλιά εκκλησία με τις σπάνιες στιχογραφίες και στη συνέχεια η επίσκεψη στο σπήλαιο κέρδισαν τις εντυπώσεις των παρισταμένων. Και στην Καστοριά η νύχτα ήταν ντυμένη με τους ρυθμούς της παράδοσης. Πλάι στην Καστοριανή Ορχήστρα στήθηκαν άμεσα ένα βιολί, μια ποντιακή λύρα, ένα ζουρνάς και μια γκάιντα από τα μέλη του Συλλόγου Θρακών, προσθέτοντας διαδοχικά ένα ευχάριστο θρακιώτικο διάλειμμα για τους Καστοριανούς σταμόνες. Yeah.
Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο προπονητής του Παθρακικού Παύλος Δερμιτζάκης για το κρίσιμο αγώνα της Κυριακής στις 7 το απόγευμα με αντίπαλο την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, αισιοδοξώντας για το θετικό αποτέλεσμα, με την αγωνία όμως να έχει φτάσει στα ύψη. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο προπονητής του Παθρακικού Παύλος Δερμιτζάκης, τόνισε την κρισιμότητα του κυριακάτικου αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΚ στο ΆΚΑ για την 21η αγωνιστική της Super League και ότι η αγωνία έφτασε στο κατακόρυφο. Μετά το παιχνίδι που μας πέρασε την Κυριακή, όπου αντιμετωπίσαμε τον Όφη, ένα πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό παιχνίδι που ήταν και για τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι που υπήρχε, θα έλεγα, μεγάλο άγχος, μεγάλη πίεση, αλλά σίγουρα εμείς σαν ομάδα θέλαμε πάρα πολύ την νίκη για να κρατηθούμε ζωντανοί στο στόχο τον οποίο έχουμε, που είναι η παραμονή στην κατηγορία. Μια νίκη που θα έλεγα ότι ήρθε δίκαια, γιατί ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί σαν ομάδα, είχαμε τις ισορροπίες μας, είτε στη φάση της άμυνας, όπου σχετικά δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα πλην τη φάση του γκολ, αλλά και επιθετικά δημιουργήσαμε φάσεις, πετύχαμε 3 γκολ που μας έδωσε δυνατότητα να πανηγυρίσουμε μια νίκη, να χαρούμε, αλλά φυσικά αυτή η χαρά που θα είναι μεγαλύτερη αν πετύχουμε το στόχο μας, να πάρει παράταση για τα επόμενα παιχνίδια και φυσικά αρχίσει ενωμένης με το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στην ΑΕΚ. Η αγωνία φυσικά συνεχίζεται στο έπακρο και σημαντικό ρόλο θα παίξει αυτή η αγωνιστική, όπου γίνονται πάρα πολύ σημαντικές αναμετρήσεις. Το παιχνίδι της Κυριακής όλοι κατανοούμε τον συντελεστή δυσκολίες που έχει. Αντιμετωπίζουμε σίγουρα μια μεγάλη ομάδα, άσχετα αν δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και βαθμολογική, δεν πάβει να είναι μια μεγάλη ομάδα, όπου τις τελευταίες μέρες επικρατεί μια μεγάλη συσπήρωση, σύν το ότι υπάρχει και μια αλλαγή στο τεχνικό επιτελείο. Εμείς από την άλλη έχουμε δείξει ότι στα δύσκολα παιχνίδια μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Είμαστε σε καλή κατάσταση και αγωνιστική αλλά και ψυχολογική και φυσικά προετοιμαζόμαστε, προσπαθούμε να προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα για να πάμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι και να πάρουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Και φυσικά το καλύτερο για μας αποτέλεσμα είναι η νίκη, με συνδυασμό νίκη εδώ με την Κέρκυρα, να μην μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Γιατί σε οτιδήποτε άλλο αποτέλεσμα, είτε ισοπαλία είτε ήττα, θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να είμαστε ζωντανοί στο στόχο αυτό. Φυσικά σημαντικό ρόλο και αυτό που λέμε συνέχεια στα παιδιά δεν είναι τα τεχνικοτακτικά στοιχεία, που η ομάδα σε αυτό το κομμάτι έχει μια συγκεκριμένη, ας πούμε, φιλοσοφία. Είναι η συγκέντρωση, δηλαδή η ομάδα η οποία θα κάνει τα λιγότερα λάθη, μιας και ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, και φυσικά το καθαρό μυαλό, το οποίο πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές μας από το πρώτο μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Γενικά αυτή η αγωνιστική θα μας δείξει, δηλαδή αυτό το παιχνίδι το δικό μας, ή κάποια άλλα παιχνίδια όπως είναι φυσικά του Άρη που αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης, θα μας δείξει κατά πού θα φτάσει η ζώνη της παραμονής. Από πλευράς, κλείνοντας, από πλευράς τραυματιών, πλην του Κοντογουλίδη, όλα τα άλλα παιδιά είναι 100% έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι. Σε θέματα παιδείας θα στρέψουμε τώρα το ενδιαφέρον μας, κυρίες και κύριοι, και ενώ περιμένουμε την ανακοίνωση του σχεδίου, την ολοκλήρωση του σχεδίου Αθηνά και την ανακοίνωση του μηχανογραφικού περίπου στις 26 Απριλίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι μαθητές προετοιμάζονται πυρετοδός και ήδη οι επιλογές τους αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν ή οριστικοποιούνται. Πάντως, σε αυτό το πλαίσιο, έχει σημασία να δούμε
Τι ερωτήματα γύρονται. Το φροντιστήριο 2001 ορόσημο πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά και έτσι αύριο λοιπόν διοργανώνει μια ειδική εκδήλωση όπου θα απαντήσουν σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που προκύπτουν σύμφωνα και με τα νέα δεδομένα καθηγητές, ειδικοί προσκεκλημένοι, διδάκτορες και όχι μόνο, οι οποίοι έρχονται από το πρωί αύριο στο φροντιστήριο ορόσημο για να δεχθούν τις ερωτήσεις καθηγητών και μαθητών, επαναλαμβάνω. Κοντά μας είναι ο κύριος Σάκης Λιπορδέζης, ο διευθυντής του φροντιστήριου, να τον δούμε και να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Λιπορδέζη. Καλησπέρα και εσάς και τους θεατές. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας και θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν αυτό το πρώτο ερώτημα για την απόψινή μας κουβέντα, ρωτώντας σας πραγματικά τι ζητήματα ανακύπτουν ή πώς κορυφώνεται η αγωνία των παιδιών αυτή την περίοδο που το σχέδιο Αθηνά αναμένεται να φέρει ίσως και πολλαπλούς μπελάδες στα ίδια τα παιδιά, καθώς ίσως να ανακύψουν και αλλαγές σε τμήματα που τα ίδια θα επιθυμούσαν να δηλώσουν. Όντως, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έφερε αναταραχές όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η περιπέτεια άρχισε 14 Νοεμβρίου, όταν με φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως μαθαίνουμε ότι για 2 χρόνια δεν θα εισάγονται σχολές αστυνομίας. Οπότε υπήρχαν παιδιά που στόχευαν αποκλειστικά σε αυτήν λόγω οικονομικών δυσκολιών να σπουδάσουν. Είχαν επιλέξει το μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας που ήταν απαραίτητο να το παρακολουθήσουν και να το δώσουν εξετάσεις για να εισαχθούν στην αστυνομία. Σταματούν λοιπόν να παρακολουθούν αυτό το μάθημα, σταματούν να κάνουν προπονήσεις, κάποια σταμάτησαν και τα φροντιστήρια, οι γονείς απογοητεύτηκαν. Μετά από μήνες, ύστερα από όλο αυτό το σάλο, βγαίνει μια νεότερη απόφαση, εντάξει θα μπορέσετε να δώσετε σχολεία αστυνομίας. Μπορούμε λοιπόν να ξαναεπιστρέψουμε στο προηγούμενο σχέδιο που το είχαμε ακυρώσει εντωμεταξύ, αλλά θα εισαχθείτε μετά 2 χρόνια. Απίστευτα πράγματα, στην υπερ 30χρονη εμπειρία μου δηλαδή δεν τα έχω ξαναδεί. Τώρα όσο για τους γονείς, ακόμα και χθες ήρθε ένας γονιός και μου λέει, μόλις ανακοίνωσαν στα παιδιά ότι το πτυχίο τους από το χρόνο θα λέγεται φυσικός και επιστήμης των υλικών. Λέω, μα αυτό είναι το ένα είναι πολυτεχνείο, το άλλο είναι, λέω, δεν συμβιβάζονται αυτά. Λοιπόν, τι να κάνει το παιδί. Δηλαδή, τέτοια ταραχή, τέτοια απογοήτευση, σκηνές καθημερινής τρέλας βιώσαμε φέτος. Υπήρχαν γονείς που ξενίκευσαν τα σπίτια, άλλοι επιχείρησαν να μετακομίσουν. Τι να σας πω, δηλαδή περιπέτειες φοβερές, ούτε θέλω να θυμάμαι τίποτα από αυτά. Τώρα, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει το σχέδιο Αθηνά, έχουμε και τη σημερινή ανακοίνωση του νέου εκπαιδευτικού συστήματος ως κεραυνός ΕΜΕ3. 3 χρόνια συζητούσαμε το σχέδιο Διαμαντοπούλου, το οποίο ευτυχώς τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί. Έχουμε ένα νέο πλάνο τώρα. Τι περιέχει αυτό το πλάνο? Το πλάνο αυτό μπορώ να πω έχει θετικά πράγματα. Όπως σήμερα το μελέτησα. Για πείτε μου λιγάκι τις πρώτες και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που είχαμε κάνει στο προηγούμενο σχέδιο, βλέπω ότι εισακούστηκαν, βελτιώθηκαν, απλουστεύτηκαν. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πράγματι πιο απλό το σύστημα. Πολλά στραβά τακτοποιήθηκαν, χαίρομαι γι' αυτό, αλλά μέχρι την πραγματοποίηση το σχεδίο ας στηρίξουμε στάση αναμονής. Σας λέω επιγραμματικά ότι έχουμε πλέον 4 κατευθύνσεις. Κάποιοι λένε ότι επιστρέφουμε στις δέσμες, επειδή έχουν κάποια κοινά σημεία, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Ανθρωπιστικές και θεωρητικές επιστήμες, θετικές τεχνολογικές και επιστήμες υγείας, τρίτον οικονομικές πολιτικές επιστήμες.
Αυτές οι τρεις κατευθύνσεις θα υπάρχουν και είναι πιο σαφές πλέον το πεδίο. Θα έχεις μαθήματα αυτής της κατεύθυνσης. Σταματούν τα μαθήματα γενικής παιδείας της ΓΑΜΑ Λυκείου. Ο μαθητής έχει μόνο φυσική, μαθηματικά και έκθεση και γυμναστική ως μαθήματα γενικής παιδείας. Μόνο αυτά τα τέσσερα. Όλα τα άλλα τα αφήνουν για μέχρι τη Β' Λυκείου και δίνουν βαρύτητα προς την κατεύθυνση που θέλει να σπουδάσει. Αυτός είναι ο σκελετός των πραγμάτων. Δηλαδή είναι ένα θέμα, έτσι μοιάζει λίγο με τις δέσμες, αλλά είναι πιο βελτιωμένο. Η πρώτη άποψή μου προσωπικά, όπως το είδα, είναι θετική. Τώρα, μέχρι την πραγματοποίηση και έχουμε δει τρίτο σχέδιο να αλλάζει μέχρι στιγμή. Πότε αναμένεται αυτό να ισχύσει? Από το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο. Άρα πρέπει να ψηφιστεί το πολύ σε 1-2 μήνες. Δηλαδή αυτόν ή τον άλλο μήνα. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Από ό,τι έβλεπα και από χτες που άρχισε να συζητάτε το θέμα, υπάρχουν θετικά σχόλια από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα μπορούσα να πω, διότι και από τους ίδιους, οι πρώτες αντιδράσεις και από τους γονείς και τους μαθητές, γιατί φαίνεται τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα, έτσι δεν είναι? Εσείς προηγήσετε, γιατί εγώ σας λέω προσωπικά, το πρωί το διάβασα. Μπήκα στο διαδίκτυο και είδα το πρωί το, και η πρώτη άποψή μου συμπίπτει με τη δικιά σας από το Χαίρομαι. Τώρα, για δώστε μας κάποιες λεπτομέρειες για αύριο. Ποιοι είναι αυτοί οι τώρα, όσον αφορά το αυριανό, να μιλήσουν. Την αυριανή εκδήλωση. Και ποια προβλήματα έρχονται να επιλύσουν? Την κάνω, ναι. Την κάνω πρώτη φορά στην καριέρα μου. Πρώτη φορά γίνεται και συμβόλαιο μας κάτι τέτοιο. Λοιπόν, φέρνουμε ειδικούς καθηγητές, οι οποίοι ήσαν βαθμολογητές και πρόεδροι βαθμολογικών στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα μας διδάξουν αύριο πώς βαθμολογούνται τα γραπτά των πανελλήνιων εξετάσεων. Τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά, τι πρέπει να γράψουν, από πού κόβονται μονάδες, και έτσι θα μπορεί ο κάθε μαθητής να κάνει και καλύτερη αξιολόγηση στο γραπτό του και να είναι κοντά σε αυτό που εκτιμά, αλλά και να ξέρει εκ των προτέρων τι έχει υποχρέωση να προσέξει, τι πρέπει να γράψει, τι λάθη πρέπει να αποφύγει. Κύριε Λιπορδέζη, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία. Από πού τεκμέρεται, θέλω να πάμε πρώτα σε αυτό το κομμάτι, από πού τεκμέρεται η εμπειρία ή η ειδική γνώση αυτών των ανθρώπων που καλείτε? Αυτοί οι άνθρωποι όλοι, οι βαθμολογητές, πρώτα εκπαιδεύονται για το πώς πρέπει να βαθμολογούν. Από ειδικούς παίρνουν και ειδικές οδηγίες. Και τι συμβαίνει τώρα? Στο βαθμολογικό κέντρο γίνεται η διόρθωση των γραπτών με ένα ωράριο 9 με 2. Υπάρχει στην έδρα ο πρόεδρος βαθμολογικού κέντρου. Όπου υπάρχει κάποια αμφιβολία, αν πρέπει να κόψουμε, αν πρέπει να δικαιολογήσουμε, ο πιο έμπειρος ο πρόεδρος παίρνει την απόφαση αν πράγματι είναι σωστό ή λάθος. Ο μεθαυριανός ομιλητής, ο συνάδελφος, ο κ. Σοδόρτσος, που θα έρθει να κάνει την παρουσίαση, που ήταν και σύμβουλος μαθηματικών, μου έλεγε για μία περίπτωση, για μία άσκηση ενός μαθητή που δεν μπορούσαν να δουν αν η λύση ήταν σωστή ή λάθος. Και ότι είχαν καθίσει μέχρι τις 5 το απόγευμα να κοιτούν, να ξανακοιτούν τις ατέλειωτες συνθέσεις και τελικά αποφάνθηκαν 2-3 εκεί που κάθισαν ότι ήταν σωστή. Βέβαια αυτό είναι η συνειδησία των ανθρώπων που έκαναν αυτήν τη δουλειά. Θα μπορούσαν να πούν, τι πράγμα είναι αυτό, τράβα τον αρχή και ο μαθητής να χάσει τη βαθμολογία. Τώρα όμως, πέρα από το σύμβουλο των μαθηματικών, έχετε ακόμη μία σύμβουλο. Ναι, τη διδάκτορα φιλολογίας με μάστερ, με ειδικές επιστήμες πάνω στην παιδαγωγική και στα παιδιά, την Κατερίνα Μιχαλοπούλου, η οποία αύριο θα μας δείξει τι πρέπει να κάνουμε για το γραπτό της έκθεσης των κειμένων, των αρχαίων, γενικώς περί των φιλολογικών μαθημάτων. Θα είναι μια μεγάλη μερίδα αυτή
και την Κυριακή να ασχοληθούμε με τα θετικά μαθήματα. Πάρα πολύ ωραία. Θα έχουν τη δυνατότητα λοιπόν και οι μαθητές, όσοι μαθητές στο σύνολό τους, να θέσουν ερωτήματα επεξηγηματικά, να κατανοήσουν πώς μπορούν να αποφύγουν συγκεκριμένες παγίδες, που είναι και το ζητούμενο. Νομίζω ότι είναι μια αξιόλογη πρωτοβουλία πραγματικά, ότι μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά. Θέλω όμως να πάμε και στο πιο ψυχολογικό κομμάτι. Οι 30ετής και πλέον, όπως και εσείς χαρακτηριστικά είπατε, εμπειρία σας, σας καθιστά γνώστη του θέματος, τουλάχιστον της ψυχολογίας των παιδιών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, αν όλη αυτή η ατμόσφαιρα που επικρατεί, αυτό το κλίμα το οποίο επικρατεί, το δύσκολο σε σχέση με τα πανεπιστήμια που κλείνουν, ΤΕΙ, με την αστιφυλάκων και όλα αυτά, δημιουργούν και μία αρνητική προδιάθεση στα ίδια τα παιδιά. Το προηγούμενο Σάββατο είχα μία ομιλία στο φροντιστήριο εγώ για το θέμα που θίγεται τώρα. Mm-hmm. Στρατηγική ψυχολογικής προετοιμασίας των παιδιών και τις πανελλήνες εξετάσεις. Περιλάμβανε την θέση που πρέπει να έχουν οι γονείς απέναντι στα παιδιά τους, την θέση των καθηγητών απέναντι στα παιδιά και το τρίτο μέρος τις υποχρεώσεις των παιδιών. Φανταστείτε, η συζήτηση έφτασε μέχρι και το τι πρέπει να τρώνε και πώς πρέπει να ζουν, τι παγίδες υπάρχουν. Κατέθεσα όλες μου τις εμπειρίες, πώς έχασα άριστους μαθητές από τις Πανελλήνιες γιατί την παραμονή των εξετάσεων με ένα τηλεφώνημα πάμε μια βόλτα να ξεσκάσουμε, έπεφτα από το μηχανάκι, τραυματίζονταν, δεν μπορούσε να δώσει εξετάσεις. Ή θυμάμαι μια άλλη μαθήτρια που έφαγε δρομένη ένα παγωτό και για την άλλη μέρα 40 πυρετό με ουξία μυγδαλίτα και έχασε τις εξετάσεις, δηλαδή ακόμα και ο τρόπος ζωής τους. Λοιπόν, για να σου πω την αλήθεια, είχα πριν την ομιλία μία προδιάθεση ότι το κλίμα θα είχε τα χαρακτηριστικά που μόλις αναφέρατε στην ερώτηση. Χαίρομαι που δεν βίωσα κάτι τέτοιο. Είχα μια πολύ καλή διάθεση και από τους γονείς να προσφέρουν τα παιδιά. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική και με τα παιδιά και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Αυτό λέμε συνέχεια εμείς και σας το είπα και την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε και θυμάμαι που με αυτό το σλόγγαν κλείσατε και την συνάντησή μας, ότι πρέπει να πάμε κόντρα σε όλα αυτά που στέκονται εμπόδια για να προχωρήσουμε όπως πρέπει, ειδικά οι νέοι. Να κολυμπήσουν κόντρα στα νερά, να πετύχουν αυτό που θέλουν, να δείξουν την ορμή τους, τη δύναμή τους, ότι τίποτε δεν μπορεί να τους σταματήσει, να τους απελπίσει, να τους χαλάσει προδιάθεση. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει πρώτοι να τους διδάξουμε αυτή την νοοτροπία. Κύριε Λιπορδέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Καλή επιτυχία για αύριο που είναι δεδομένο θα την έχετε. Εμείς θα παρακολουθήσουμε από κοντά την ενημέρωση προς τους μαθητές και θα θέσουμε αντίστοιχα ερωτήματα. Θα τα φιλοξενήσουμε στα επόμενα ρεπορτάζ στον Τελτίο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Στην Αλεξανδρούπολη, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε από το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δέρδιας. Είχε καταρχήν συνάντηση με τον Μητροπολίτη. Εκεί σημειώθηκαν και κάποια μικροεπισόδια. Το θέμα παρακολουθεί από το πρωί και το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Τωμαδάκης από το thrakinea.gr. Ας τον καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βάσο, κυρίες και κύριοι. Επίσκεψη Δένδια με απρόοπτα, μπορούμε να πούμε, καθώς υπήρχε ένταση έξω από το Αμφίμιο κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης. Ο πρώην γραμματέας του Ναυτισμού και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Πανταζίδης, καταγγείλει επίθεση αστυνομικών. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δέχτηκε επίθεση αστυνομικών απρόκλητα, ενώ κινούνταν με το ποδήλατό του. Την επίθεση την έχουν δει και άνθρωποι και μάλιστα ο κύριος Πανταζίδης έχει απευθυνθεί ήδη με δικηγόρο στην αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι εκείνη την ώρα πραγματοποιήθηκαν και μια κηδεία και επειδή ήταν αποκλεισμένη η περιοχή δεν μπορούσαν οι πιστοί να προσέλθουν στην τελετή.
για κάποιοι συγγενείς και γνωστοί, και αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδρασή τους. Κατά τα άλλα, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε αστυνομικές υπηρεσίες του Εύρου, τα σημεία όπου γίνονται οι έλεγχοι, και ολοκλήρωσε την περιοδία του στο κέντρο, στο νέο κέντρο υποδοχής, στο κέντρο πρώτης υποδοχής στο Φυλάκιο. Η επέκταση του κέντρου φύλακτων μεταναστών στην ουσία στο παλιό κέντρο που βρίσκεται στο Φυλάκιο. Εκεί είδε τις εγκαταστάσεις. Από ό,τι καταλάβαμε, έμεινε ικανοποιημένος από την ολοκλήρωση των εργασιών. Ενημέρωσε ότι θα έρθει η Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα της ορθομετανάστευσης, η κυρία Μάρθρο, και το κέντρο προφανώς πιθανώς θα λειτουργήσει μέσα στον Ιούνιο. Κατά άλλα, συνεχάρη τους αστυνομικούς για την αποτελεσματικότητα που έχουν στη φύλαξη των συνόρων και στη μείωση των μεταναστευτικών ροών. Ενώ σε ερώτηση στο Θράκη Νέα είπε ότι θα υπάρξουν ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Για την τοπική κοινωνία, κυρίως στις προγραμματισμένες υπηρεσίες που υπάρχουν για τη λειτουργία του κέντρου. Ενώ επίσης σε ερώτηση στο Thrakinet.gr αναφέρθηκε και στο μεγάλο αριθμό χαλασμένων οχημάτων της ελληνικής αστυνομίας στον Εύρο. Να θυμίσουμε ότι γύρω στο 85% των οχημάτων είναι ακινητοποιημένα, επειδή δεν υπάρχουν χρήματα για να λυθούν τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν στα οχήματα αυτά. Είπε ότι 20 καινούργια αυτοκίνητα, τα οποία δεν κινούνται αυτή τη στιγμή, θα κινηθούν και μόλις επιστρέψει στην Αθήνα θα δει άμεσα τι μπορεί να κάνει ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε αυτό το σημείο νομίζω είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ σου. Πάλι στον Εύρο για να δω την ολοκλήρωση των εργασιών στο πρώτο κέντρο πρώτης υποδοχής που λειτουργεί εδώ στον Εύρο. Ένα κέντρο το οποίο είναι το πλέον σύγχρονο που υπάρχει στη χώρα, νομίζω το πλέον σύγχρονο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, απόλυτα συμβατό με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά standards και το οποίο θα αρχίσει την πλήρη λειτουργία του σε λίγο. Είναι νομίζω ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του πλάνου διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών που όταν τεθεί σε λειτουργία, σε πλήρη λειτουργία τις αρχές Ιουνίου, νομίζω θα είναι το πιο σύγχρονο σε όλη την Ευρώπη. Περιμένουμε και την επιθεώρηση από την Επίτροπο, την κυρία Μάλστρομ, ακριβώς για να βεβαιωθεί ότι η χώρα επιτέλους κάνει ό,τι υπόσχεται στους Ευρωπαίους εταίρους. Από την άλλη πλευρά, η επισκέψη μου έχει ένα άλλο σκοπό, να δω τους άντρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας που υπηρετούν εδώ, που φυλάνε τα σύνορα της χώρας με τεράστια επιτυχία, και να τους ευχαριστήσω θερμά και να εκφράσω την βαθύτατη προσωπική μου ευγνωμοσύνη και την ευγνωμοσύνη της κυβέρνησης για το τεράστιο έργο που έχουν επιτελέσει. Οι άνθρωποι αυτοί, οι γυναίκες και οι άνδρες αυτοί, έχουν καταφέρει αυτό που εδώ και 10 μήνες φαινόταν ακατόρθωτο. Να προασπίσουν τη χώρα, να κλείσουν τα σύνορα, να μην επιτρέπουν πια η χώρα, η Ελλάδα, να είναι ένα ξέφραγο απέλη. Κύριε Υπουργέ, θα έχει ωφέλη τοπική κοινωνία από τη λειτουργία αυτού του κέντρου? Βεβαίως θα έχει, διότι ο προγραμματισμός είναι ένα τμήμα των υπηρεσιών φύλαξης αυτού του κέντρου και γενικά συνολικά οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτό το κέντρο να παρέχονται και από άτομα ή επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας. Νομίζω ότι όλες σιγά σιγά οι μικρές κοινότητες αντιλαμβάνονται ότι από αυτές τις εγκαταστάσεις έχουν ένα παράλληλο όφελος. Και είπατε για τους άντρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας που έχουν θωρακίσει τα σύνορα, αλλά οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας δεν έχουν αυτοκίνητα. Το 85% των οχημάτων του Εύρου είναι ακινητοποιημένα. Ένα κομμάτι από τις θερμές μου ευχαριστίες οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι επιχειρούν υποδυσιαίστατες συνθήκες. Στο θέμα των αυτοκινήτων όμως, το οποίο καλώς μου θίγεται και μου έθιξαν και οι συνδικαλιστές και οι αξιωματικοί, δόθηκε μια άμεση λύση με την λειτουργία 20 οχημάτων, καινούριων οχημάτων που δεν λειτουργούσαν, και αμέσως μόλις γυρίσω στην Αθήνα θα κοιτάξω να δω τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα ποιες προοπτικές ανάπτυξης μπορούμε να αναζητήσουμε σε περίοδους κρίσης. Δεν πρόκειται για ένα θέμα κλισέ, αλλά έρχεται σε συνέχεια όλων όσων προηγήθηκαν στο ρεπορτάζ το οποίο παρακολουθήσατε, στην εκδήλωση δηλαδή που διοργάνωσαν οι φοιτητές χτες της συγκεκριμένης ομάδας με αφορμή και την κρίση στη χώρα μας. Κοντά μας έχουμε τον οικονομολόγο, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος είναι και υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης. Να τον δούμε και να τον καλησπέρισουμε. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην κεντρική διευθύνση του Αρσένα Θράκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας.
Και εμείς χαιρόμαστε γιατί σας καλέσαμε με μια ενδιαφέρουσα εισήγηση χθεσινή. Φυσικά δεν μπορούμε να αναλώσουμε το χρόνο μας για απόψε τουλάχιστον σε όλο το εύρος της. Όμως θα ήταν όμορφο, θα ήταν σημαντικό νομίζω, θα ήταν καλό για τους τηλεθεατές μας να δούμε στοιχεία τα οποία αφορούν κυρίως στο δημόσιο τομέα. Μιας και ξεκινώ αμέσως από αυτό το θέμα, μιας και η Τρόικα πρόσφατα αυτό το οποίο αναζήτησε είναι την μη παρουσία ακόμη ένα μεγάλο αριθμό ατόμων στο δημόσιο τομέα και μάλιστα με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή με αναφορά σε αυτούς ή τον χαρακτηρισμό τους ως επίορκους. Κοιτάξτε, ήταν πολύ καλή γέφυρα που κάνατε και η σύνδεση με την τρέχουσα επικαιρότητα. Άλλωστε, η τρέχουσα επικαιρότητα ήταν αυτή που καθόρισε σε σημαντικό βαθμό το πού θα κινηθεί και η χθεσινή ημερίδα. Ήταν βεβαίως μια πολύ πετυχημένη ημερίδα. Είδαμε περίπου 250 νέους ανθρώπους, οι οποίοι με ενδιαφέρον παρακολούθησαν τις εργασίες της ημερίδας και με ενδιαφέρον άκουσαν και προτάσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι είναι κάπως αιρετικές. Και είναι κάπως αιρετικές, το λέω αυτό γιατί ακόμα και σήμερα το να διαπιστώσουμε ότι στο δημόσιο τομέα περισσεύει ένας ικανός αριθμός υπαλλήλων ακούγεται αιρετικό, αν και είναι απολύτως λογικό. Θεωρώ λοιπόν ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, πρέπει να καταλήξουμε σε τι είδους δημόσιο τομέα θέλουμε, πρέπει να σκεφτούμε και να υπολογίσουμε αν πρέπει ο φτωχός εργάτης ή ο άνεργος να καταβάλει υψηλούς φόρους, υψηλά τέλη με τη μορφή χαρατσιών ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να συντηρείται ένας δημόσιος τομέας με υπεράριθμο προσωπικό, με θέσεις εργασίες οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα σε παραγωγή, και να καταλήξουμε αν αυτό το πράγμα αξίζει τον κόπο να το υπερασπιζόμαστε και να το συντηρούμε. Αυτό το ερώτημα ήθελα να θέσω, χωρίς να έχω καμιά διάθεση να επιβάλλω απόψεις ή να τις θεωρήσω ως θέσφατα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είμαστε εδώ για τα θέσφατα, είμαστε για τις συζητήσεις, την ανταλλαγή απόψεων ή τη φιλοξενία απόψεων από όποιο χώρο και αν προέρχεται. Και αν υπάρχει και ακόμη μια πολιτική απόχρωση, δεν είναι κακό να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, αρκεί να υπάρχουν επιχειρήματα, να διατυπώνονται επιχειρήματα που ή επαναπροσδιορίζουν το λόγο ή τουλάχιστον το στοιχειοθετούν. Έτσι λοιπόν, χτες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης η οποία προέκυψε, καταθέσατε και κάποιες προτάσεις ως προς την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Μιλήσατε για τη μείωση των δομών και τα νέα οργανογράμματα και βασικά για τον περιορισμό κατά 35% του προσωπικού στον αριθμό του, αλλά όπως επίσης και σε δομές προκειμένου να γίνει περισσότερο ευέλικτο στο δημόσιο τομέα. Ναι. Ένα καινούργιο σχέδιο για ένα νέο δημόσιο τομέα ασφαλώς θα περιλαμβάνει στο ένα το σκέλος αυτό που μόλις αναφέραμε για τον αριθμό του προσωπικού, το οποίο θεωρούμε βέλτιστο εν πάση περιπτώσει. Και ένα δεύτερο σκέλος προφανώς θα αφορά τις δομές, τις υπάρχουσες δομές. Αναρωτιέμαι ακόμα και σήμερα ποιος ο ρόλος της ύπαρξης ενός Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Τη στιγμή που αυτό το Υπουργείο φτιάχτηκε για ένα μόνο λόγο, για να ενσωματώσει διοικητικά, από πλευράς δηλαδή θεσμικού διοικητικού πλαισίου, περιοχές που μόλις είχαν ενταχθεί στην ελληνική επικράτεια, όπως ήταν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, η Μακεδονία και η Θράκη. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, έχει ολοκληρωθεί εδώ και 100 περίπου χρόνια. Σήμερα λοιπόν διατηρούμε έναν θεσμό ο οποίος αναλώνει πόρους και το μόνο που προσφέρει, εκτός του ότι να βρίσκουν στέγη, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι, το μόνο που προσφέρει να δημιουργεί δυσλειτουργίες όσον αφορά κάποιες αρμοδιότητες ή συναρμοδιότητες με άλλους φορείς. Μόνο προβλήματα απομένως και γραφειοκρατία και καθόλου αποτέλεσμα. Αυτό όσον αφορά ένα Υπουργείο. Αλλά βεβαίως εκεί που χρειάζεται πραγματικά μεγάλη παρέμβαση είναι εντός των Υπουργείων, εντός των υφιστάμενων λοιπόν Υπουργείων. Εκεί πρέπει να πάμε γρήγορα και μάλιστα ο αρμόδιος Υπουργός νομίζω κάνει κάποια βήματα. Παρά την κριτική που το ασκείται, γρήγορα σε μείωση των δομών. Πρέπει να μειώσουμε λοιπόν τις δομές κατά 35%, 40%, 30%, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Να μειώσουμε τις δομές εσωτερικά στα Υπουργεία, δηλαδή να έχουμε λιγότερες γενικές διευθύνσεις, λιγότερες διευθύνσεις, λιγότερα τμήματα. Αυτό, ξέρετε, απελευθερώνει πόρους, απελευθερώνει γραφεία, απελευθερώνει ανθρώπους κυρίως. Και το κυριότερο είναι ότι μειώνει τις συναρμοδιότητες. Δηλαδή, καθίσταται πιο ξεκάθαρο ποιος είναι αρμόδιος γιατί στο ελληνικό δημόσιο τομέα. Αυτό προφανώς, εκτός από τη μείωση του κόστους, θα έχει σίγουρα θετικές επιπτώσεις στην αύξηση της παραγωγικότητας και σε καλύτερους ρυθμούς παραγωγής έργου στο δημόσιο τομέα. Μάλιστα. Πάμε στις προτάσεις. Κάνατε λόγο για εργαζόμενους, 2 ταχυτήτων
περιγραφώντας μεταξύ άλλων τις χαμηλές αμοιβές και τη σχετική μονιμότητα σε αντιδιαστολή με τα στελέχη που θα πρέπει να λαμβάνουν υψηλότερες αμοιβές. Θέλω και το επιχείρημα όμως το οποίο καταθέσατε χθες ήταν, είχε ένα ενδιαφέρον, κύριε Δεντεφίλη. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι κάπως προβοκατόρικα έδωσα τον τίτλο των εργαζομένων δύο ταχυτήτων, γνωρίζοντας ότι αυτό καταρχήν ξενίζει κάποιους ανθρώπους. Αυτό που βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο. Μιλούσατε για τη ριζώσα πραγματικότητα και το ρεαλιστικό και το ίσως ουτοπικό που υπήρχε μέχρι πρότινος. Πού βασίζονταν το αντιθετικό ζεύγος? Ναι. Αυτό που πήγα να σας πω είναι ότι αυτό που βιώσαμε το προηγούμενο διάστημα, πέρσι για την ακρίβεια, ήταν μια εξίσωση προς τα κάτω όλων των αμοιβών στο δημόσιο τομέα με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. Βεβαίως, το κίνητρο για τη αιτιολογία αυτής της πολιτικής ήταν καθαρά δημοσιονομικό, ήταν στόχος καθαρά να μειωθούν οι δαπάνες στο δημοσίο τομέα. Ήταν μια αναγκαιότητα της εποχής, έπρεπε να γίνει και καλώς έγινε. Από εκεί και μετά, με κάποια σχετικά μεγαλύτερη άνεση χρόνου, θα έλεγα σήμερα, έχουμε τα περιθώρια να σκεφτούμε, ωραία, μειώσαμε το κόστος, ισοπεδώσαμε τους πάντες. Από εκεί και μετά, αυτό το δημόσιο σύστημα, ο δημόσιος τομέας, πρέπει να δουλέψει, πρέπει να παράξει ένα έργο. Ξέρετε, δεν μπορούμε να ζητάμε υπερβολικά πράγματα από έναν άνθρωπο ο οποίος αμείβεται με 850 ευρώ. Δεν μπορεί να θεωρεί κάποιος που αμείβεται τόσο χαμηλά ότι κάνει καριέρα στο δημόσιο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα, τη φιλοδοξία, το μεράκι και τη διάθεση να προσφέρουν αρκετά περισσότερα από αυτά τα οποία τους επιβάλλει, ας πούμε, ένας κώδικας συμπεριφοράς στο δημόσιο τομέα. Αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, θα πρότεινα κάποια στιγμή να τους αξιολογήσουμε θετικά, να τους δώσουμε το χώρο, τις ευθύνες και να τους ανταμείψουμε και μισθολογικά για αυτή τους τη δουλειά. Αυτό τι άλλο είναι από το να χωρίσουμε τους εργαζόμενους, εντός αγωγικών το χωρίσουμε αν θέλετε, δεν είναι τόσο απόλυτα τα πράγματα, να τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Τους πολλούς που στέκονται σε αυτά που είναι σήμερα, εν πάση περιπτώσει, τα εφαρμοζόμενα, και κάποιους λιγότερους οι οποίοι θέλουν να ξεχωρίσουν, θέλουν να σταδιοδρομήσουν, θέλουν να παράξουν κάτι περισσότερο, να έχουν περισσότερες ευθύνες και φυσικά να αμοιβηθούν λίγο παραπάνω. Αυτό ακριβώς είναι που πρότεινα. Υπήρξε όμως και μια δεύτερη πρόταση που αφορούσε στην κοινωνική εργασία για εκείνους που δικαιούνται επίδομα ανεργίας. Ναι. Και μάλιστα η πρότασή σας συσχετίστηκε με την κοινωνική αντιπαροχή. Ναι. Υπάρχει εδώ, αυτό το έθεσα καθαρά με σκοπό διερευνητικό, δηλαδή να διερευνήσουμε πιθανές αντιδράσεις και πιθανό αντίλογο. Ομολογώ ότι δεν άκουσα κάποιον σοβαρό, εν πάση περιπτώσει, αντίλογο. Η σκέψη είναι απλή. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι απολύονται. Δυστυχώς είναι συνηθισμένο το φαινόμενο σήμερα. Χάνουν τη δουλειά τους και βγαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας. Μέχρι εδώ, σωστά. Αυτό το οποίο αναρωτιέμαι είναι αν θεωρούμε ως κοινωνία, ως κοινωνικό σύνολο, ότι ένας άνθρωπος άνεργος και επιδοτούμενος άνεργος θα πρέπει να είναι σπίτι του, αποκομμένος από την κοινωνία ενδεχομένως, αποκομμένος από την αγορά εργασίας, αποκομμένος από την παραγωγή έργου, ή αν θα πρέπει σε αυτόν τον άνθρωπο να δώσουμε κάποια περιθώρια να παράξει κάτι, να προσφέρει κάτι. Δεν θα έλεγα να τον βάλουμε σε κάποιο εντατικό πρόγραμμα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολύ λογικό και πολύ χρήσιμο και για τον ίδιο και για την κοινωνία βεβαίως, να ενταχθεί σε κάποιες δομές κοινωνικές, να παράξει, να προσφέρει ένα κοινωνικό έργο, είτε σε δήμους, είτε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε σε ιδρύματα, εν πάση περιπτώσει, όπου θεωρούμε ότι μπορεί να παραχθεί ένα κοινωνικό έργο από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνεργος. Mm-hmm. Και αυτό βεβαίως μπορεί να συνδεθεί με την παροχή του Ταμείου Ανεργίας. Δηλαδή, για να βγει στο Ταμείο Ανεργίας, να υπάρχει μια προϋπόθεση κάποιου είδους κοινωνικής προσφοράς. Μάλιστα, και έτσι λοιπόν και η χώρα προχωρά τουλάχιστον σε κάποιο επίπεδο εξέλιξης και για τους ίδιους τους ανέργους, τους ίδιους τους πολίτες είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί η ψυχολογία τους επίσης δεν είναι σε χαμηλά επίπεδα ούτως ή άλλως, που είναι και αυτό ένα παρελκόμενο ή ένα παρεπόμενο της κρίσης και πολύ σημαντικό στοιχείο. Θέλουμε τους ανέργους ενεργούς. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι το οποίο τονίσατε και χθες. Σαν σλόγγαν. Και θα ήθελα να έχουμε και μια μικρή αναφορά στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου και εκεί μου έκανε εντύπωση η πρότασή σας για την σύνταξη. Δομημένη αυτή η πρόταση μέσα από τρεις πυλώνες. Μάλιστα. Κοιτάξτε, έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις στο σύστημα
εντός αγωγικών σύστημα, γιατί μέχρι τώρα δεν ήταν σύστημα, ήταν μια συνάθρηση άσχετων αποφάσεων σε βάθος χρόνου. Τώρα πάει να γίνει όντως σύστημα, δηλαδή να τεθούν ενιαίες αρχές. Και θεωρώ ότι η πιο σημαντική ενιαία αρχή που πρέπει να διέπει όλο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι ότι για όλους τους Έλληνες πολίτες πρέπει να ισχύουν τα ίδια δικαιώματα και οι ίδιες υποχρεώσεις. Δηλαδή να ασφαλίζονται με τους ίδιους όρους, να καταβάλουν τις ίδιες παροχές και τις ίδιες εισφορές. Και να απολαμβάνουν αντίστοιχα τις ίδιες παροχές. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε σήμερα και το γνωρίζουμε όλοι. Και επίσης γνωρίζουμε όλοι ότι μεγάλη μερίδα του πληθυσμού των Ελλήνων πολιτών είναι έντονα δυσαρεστημένη από αυτό το σύστημα όπως προϋπήρχε, γιατί ασφαλώς είναι άδικο. Μέσα σε μια κατάσταση εντυνόμενης φτώχειας, νομίζω ότι η δικαιοσύνη είναι σανίδα σωτηρίας για όλους. Αυτό το οποίο πρότεινα είναι να δομήσουμε ένα σύστημα ασφάλισης σε τρεις πυλώνες. Οι δύο πρώτοι υποχρεωτικοί, ο τρίτος προαιρετικός. Στη βάση του συστήματος θα πρέπει να έχουμε ένα είδος κοινωνικής πολιτικής. Θα πρέπει δηλαδή να είναι διασφαλισμένο προς τον κάθε Έλληνα πολίτη ότι ό,τι και να συμβεί στη ζωή του, είτε έχει δουλέψει είτε δεν έχει δουλέψει για οποιοδήποτε λόγο, θα έχει μετά από ένα όριο ηλικίας, τα 65 ή τα 67, ένα μικρό, χαμηλό, εγγυημένο εισόδημα. Ένα είδος εθνικής ή βασικής σύνταξης. Πάνω σε αυτό την πρώτη βάση της σύνταξης θα μπορούσαμε να δομήσουμε το αναλογικό, αυτό που ξέρουμε ότι υπάρχει ήδη, αλλά δεν είναι και τόσο δίκαιο. Το αναλογικό μέρος της σύνταξης. Το οποίο τι θα είναι, τι πλήρωσες, πόσα χρόνια δούλεψες, σε ποια ηλικία βγαίνει η σύνταξη, αυτό θα πάρεις. Αυτό λοιπόν είναι ο δεύτερος πυλώνας προσδιορισμού της σύνταξης. Ο τρίτος πυλώνας θα μπορεί να είναι προαιρετικός για οποιονδήποτε θέλει το κάτι παραπάνω, είτε με τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων συνταξιοδοτικών, είτε με την προσφυγή στην ιδιωτική αγορά ασφάλισης. Και κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση και συζητάτε, και έτσι θα κλείσουμε την κουβέντα μας για απόψε, και συζητάτε βραίως τελευταίο, είστε υπέρ των μεικτών πανεπιστημίων, κύριε Τριανταφυλλίδη? Κοιτάξτε, έχει γίνει μια πρόταση πολύ πρόσφατα. Να σημειώσω ότι είστε υποψήφιος διδάκτορας σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Και θα έλεγα ότι είναι καλό αυτό. Θα προτιμούσα δηλαδή να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας για τα υφιστάμενα πανεπιστήμια, τουλάχιστον αυτά τα οποία είναι βιώσιμα, με βάση και υπό το φως, αν θέλετε, και των εξελίξεων με το σχέδιο Αθηνά. Υπάρχουν όμως πανεπιστήμια τα οποία δεν είναι βιώσιμα και μάλιστα επίκειται το άμεσο κλείσιμό τους. Εκεί ίσως θα μπορούσαμε να παρέμβουμε και να δώσουμε την ευκαιρία, γιατί χρηματοδοτικό είναι το πρόβλημα, όπως όλοι γνωρίζουμε, να δώσουμε την ευκαιρία σε πολύ πλούσιους Έλληνες ή ακόμα καλύτερα σε μεγάλα ιδρύματα τα οποία έχουν ένα κύρος, έχουν την οικονομική επιφάνεια και τη διάθεση να εισφέρουν πόρους σε αυτό το σύστημα, στο σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης, υιοθετώντας, αν θέλετε, ένα μέχρι σήμερα κρατικό πανεπιστήμιο. Βεβαίως υπάρχει ο περιορισμός του άρθρου 16 του Συντάγματος, το οποίο θεωρεί ότι η ανώτατη εκπαίδευση είναι κρατικό μονοπόλιο. Με βάση αυτόν τον περιορισμό θα μπορούσαμε να εκχωρήσουμε σε κάποιο μεγάλο ίδρυμα ιδιωτικό, θα μπορούσαμε να εκχωρήσουμε το 49% για παράδειγμα της ιδιοκτησίας των παγίων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, έναντι φυσικά κάποιου ποσού το οποίο θα βελτιώσει τις υπόλοιπες υποδομές, θα βελτιώσει το πρόγραμμα σπουδών, θα δώσει υποτροφίες σε φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σπουδές τους. Αλλά το κυριότερο είναι ότι θα προσελκύσει, και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, θα προσελκύσει φοιτητές από γειτονικές χώρες, από τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Θα έρθει δηλαδή συνάλλαγμα στη χώρα μας, θα έρθουν νέα παιδιά, νέες ιδέες, θα κινητοποιηθεί ένα μικρό κίνημα φιλελληνισμού, θα έλεγα. Θα δημιουργηθούν παράπλευρες ωφέλειες, τις οποίες γνωρίζουμε στις τοπικές κοινωνίες. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή, απαλλαγμένοι από ιδεολειψίες, οι οποίες μας κράτησαν αρκετά πίσω και τις πληρώνουμε ακριβά. Να δούμε και να αντιγράψουμε ενδεχομένως ό,τι καλό υπάρχει από την εμπειρία άλλων χωρών, όπως η Μεγάλη Βρετανία, και να υπερβούμε κάποια στιγμή το γεγονός ότι μας ξεπερνάνε χώρες τις οποίες θεωρούσαμε ότι ήταν πιο πίσω από εμάς. Και αυτό είναι ιδιαίτερα θλιβερό. Εννοείται στον τομέα της παιδείας, και γι' αυτό το χαρακτηρίζεται τη συγκεκριμένη πολιτική ως επιθετική? Τη θεωρώ επιθετική εντός αγωγικών βέβαια, γιατί θεωρείται λίγο άβατο η τριτοβάθμια εκπαίδευση για οποιονδήποτε άλλο από το κράτος. Θεωρώ ότι πρέπει να το υπερβούμε και να σκεφτούμε λογικά, φροντίζοντας βεβαίως για τους ανθρώπους μας, για τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, φροντίζοντας να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους, να απολαμβάνουν πλήρως ποιοτικής ανώτης εκπαίδευσης. Αυτή η κουβέντα μόλις ξεκινάει τουλάχιστον για μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Κύριε Τριανταφυλλίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Να είστε καλά. Να είστε σίγουρος και εσείς ότι θα τα πούμε σε σύντομο χρόνο. Να είστε ευχαριστώ πολύ. Στη διάθεσή σας.
Ήταν μόλις δύο ημέρες πριν, κυρίες και κύριοι, όταν σας πληροφορούσαμε για την σημαντική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί με αφορμή και τον μητρικό θυλασμό εδώ στην Κομωτινή. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θυλασμού και Μητρότητας Κομωτινής. Μια σειρά δράσεων λοιπόν πραγματοποιείται την Κυριακή, θα τις υπενθυμίσουμε. Ωστόσο, στις μέρες που μεσολάβησαν από τη γνωστοποίηση του γεγονότος, έχουμε μία ακόμη εξέλιξη που αφορά σε αυτή την πρωτοβουλία, καθώς υπήρξε συνάντηση της Ομάδας Υποστήριξης με τον διοικητή αλλά και της ΜΕΣ του Σημανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής. Φιλοξενούμε εκ νέου λοιπόν την κυρία Στέλλα Στόικου, δικηγόρο και μέλος της ομάδας, να τη δούμε και να την καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Στόικου. Καλησπέρα σας. Και να πληροφορηθούμε τι καλό έχουμε να ανακοινώσουμε στους τηλεθεατές μας. Τι νεότερο λοιπόν προέκυψε από την συνάντησή σας με το διοικητή του νοσοκομείου, το αίτημα το οποίο υποβάλλατε σχετικά με την πιστοποίηση του νοσοκομείου Κομωτινής, πιστοποίηση από τη UNICEF ή συμπερίληψή του νοσοκομείο φιλικό προς τα βρέφη. Στα πλαίσια λοιπόν της δράσης που θα κάνουμε την Κυριακή, που λέγεται «Δίνω ζωή, δώστε μου τη γέννα που αξίζει», όσον αφορά τις μαιευτικές υπηρεσίες προς τη μητέρα και επίτοκο, για την οποία υπάρχουν τα 10 βήματα για τις βέλτιστες μαιευτικές υπηρεσίες προς τη μητέρα και το βρέφος, και αφετέρου υπάρχει και μία άλλη δράση της UNICEF και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είναι τα 10 βήματα για τα νοσοκομεία φιλικά προς τα βρέφη. Η διαδικασία αυτή είναι πιο γνωστή στον κόσμο. Ήδη στην Ελλάδα υπάρχουν δύο πιστοποιημένα νοσοκομεία, βρίσκονται στην Αθήνα, είναι το Αττικόν και το Έλενα. Και χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να πιστοποιηθούν. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι εκτός από το να ενεργοποιήσουμε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, η ενεργοποίηση του κόσμου και η ενημέρωσή του, εκτός από το να ενημερώσουμε λοιπόν τον κόσμο, τις μητέρες, τις νέες γυναίκες, τις έγκυες και τον ευρύτερο πληθυσμό, πιο ουσιαστικό θα ήταν να έχουμε μια επαφή με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους φορείς. Αφενός δηλαδή το νοσοκομείο της Κομωτινής μας, το δημόσιο και την ιδιωτική κλινική που υπάρχει, τη Θεομήτωρ. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια, σκεπτόμενοι, πήγε μια αντιπροσωπεία της ομάδας μας. 4-5 μητέρες πήγαμε στο διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος η αλήθεια είναι μας δέχτηκε πολύ εγκάρδια. Ήταν πάρα πολύ θετικός. Καταθέσαμε εγγράφος αίτημα με πολλά συνοδευτικά ενημερωτικά έντυπα προς τον ίδιο. Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση, περίπου μία-μία-μισή ώρα συζητούσαμε, έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη από τα 10 βήματα που η UNICEF μας λέει ότι θα πρέπει να τηρούνται για να πιστοποιηθεί ένα νοσοκομείο, το δικό μας κάνει πολλά από αυτά τα βήματα, να αναφέρω έτσι ενδεικτικά το rooming in, η συνδιαμονή δηλαδή του βρέφους και της μητέρας από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή υπάρχει η υποδομή, η χωροταξική. Υπάρχει επίσης, γίνονται μαθήματα ψυχοπροφυλακτικής από τις ΜΕΣ εδώ και περίπου 2 χρόνια με σταθερούς κύκλους, πολύ ενημερωμένες, τόσο για την διαδικασία του τοκετού, του ανώδυνου τοκετού με κάποιες αναπνοές, ασκήσεις κλπ, όσο και με τον τρόπο θυλασμού, πώς να γίνεται, και οι ΜΕΣ στηρίζουν το θυλασμό. Έτσι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία. Εκείνη την στιγμή, μάλιστα, ο διοικητής, θεωρώντας ως πιο αρμόδια την πρόεδρο του Συλλόγου των ΜΕΟΝ, την κυρία Δέσποινα Καλουσοπούλου, την κάλεσε στο γραφείο. Είχαμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Είπε ότι, μας είπαν και οι δύο, είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον κοινό στόχο, θέλουμε να βοηθήσουμε. Πράγματι, γνωρίζαμε για τη διαδικασία. Θέλαμε στο μέλλον κάποια στιγμή να το ξεκινήσουμε, μας δίνεται το έναυσμα να το κάνουμε ίσως και νωρίτερα. Ποια είναι η παρεχόμενη προσφορά υπηρεσιών από το Σημανόγλου Νοσοκομείο προς τις μητέρες σχετικά με τον μητρικό θυλασμό? Υπάρχει μια διαδικασία ίσως γνωστοποίησης μέχρι αυτή εδώ τη στιγμή, πέρα από τα συγκεκριμένα πιστοποιημένα βήματα τα οποία συμπεριλαμβάνοντας το έγγραφο της UNICEF για τη διαδικασία εκτίμησης? Να πούμε ότι ο θυλασμός είναι ένα
θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο μία πλευρά, αφορά πολλούς παράγοντες. Πρώτα απ' όλα σίγουρα είναι η ίδια η μητέρα και κατά πόσο είναι ενημερωμένη και κατά πόσο επιθυμεί πριν να γεννήσει να θυλάσει το παιδί της. Δεύτερος παράγοντας είναι η μαία η οποία θα συμπαρασταθεί τόσο στη γέννα της όσο και στην αμέσως επόμενη στιγμή που θα ξεκινήσει ο θυλασμός και η τροφή του μωρού. Και ο τρίτος παράγοντας φυσικά είναι και οι παιδίατροι. Ξέχασα να αναφέρω ότι το αίτημά μας λοιπόν αυτό δεν το απευθύναμε μόνο στο διοικητή του νοσοκομείου και μόνο στο Σύλλογο ΜΕΟΝ, αλλά το απευθύναμε και στον διευθυντή της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής, τον γιατρό, τον κύριο Ρουκουνάκη. Το απευθύναμε στην προϊσταμένη της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής, η προϊσταμένη ΜΕΑ, και στην διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής, γιατί όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να συνεννοηθούν και να προχωρήσουμε στο βήμα που λέγεται επιστοποίηση της UNICEF ως φιλικό προς τα παιδιά. Όμως δεν περιοριστήκατε μόνο στο Σημανόγλου νοσοκομείο Κομωτινής. Κάνετε μια επαφή και με την ιδιωτική μευτική κλινική που υπάρχει εδώ. Μάλιστα. Συναντήσαμε την ιδιοκτήτρια της κλινικής, την κυρία Τσαραμπουλίδου. Ήταν πολύ θετική και η ίδια σε αυτό το βήμα. Μάλιστα, πήγαμε και ένα βήμα παραπέρα μαζί της. Συζητήσαμε και γιατί όχι, για κάποιες άλλες μεθόδου του κετού στην κλινική. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να τοποθετηθεί κάποια είτε σταθερή υποδομή είτε κινητή μιας μικρής πισίνας που θα μπορούσε να γίνεται φυσικά ο τοκετός με επιβοήθηση της μητέρας στο να αντέχει τους πόνους περισσότερο. Για παράδειγμα, πιθανόν να γνωρίζετε ότι το ζεστό νερό βοηθάει στο να χαλαρώνουν οι μύες και να γίνεται πιο ανώδυνα η όλη διαδικασία του τοκετού, να είναι πιο χαλαρή η μητέρα, πιο ήρεμα τα πράγματα και όταν κατά την έξοδο του εμβρίου από την κοιλιά της μητέρας προς το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, αντί να εξέρχεται στον αέρα, έρχεται πάλι σε ένα γνώριμο περιβάλλον, το υγρό στοιχείο που ήδη ήταν το μωρό 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Μάλιστα, και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό να συμβεί. Ναι, τ' άκουσα με πολύ ενδιαφέρον η κυρία Τσαραμπουλίδου. Μας είπε ότι θα το ήθελε πολύ να το σκεφτεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι τόσο στην ιδιωτική κλινική όσο και στο νοσοκομείο μας αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα από ό,τι μαθαίνουμε. Δυστυχώς υπάρχουν πολύ λίγες γεννήσεις που γίνονται στο νομό μας. Τι εννοώ? Πολλοί επιλέγουν να πάνε δυστυχώς σε όμορους νομούς, είτε στην Αλεξανδρούπολη είτε στην Ξάνθη, για τους δικούς τους λόγους και δεν επιλέγουν τον δικό μας νομό, παρότι οι παροχές υπηρεσίας προς τις μητέρες και τα βρέφη νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο πλέον. Και έτσι νομίζω ότι με την όθηση που τους δώσαμε και με αυτό το έναυσμα, πιθανόν θα γίνει ένας πόλος έλξης των νέων γονιών που ενημερώνονται και ψάχνονται, αν κάποιο από τα δύο πιστοποιηθεί ως φιλικό προς τα βρέφη νοσοκομεία, θα είναι το μοναδικό σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, κακά τα ψέματα. Μπορεί να έρθει και κόσμος και από πολύ πιο μακριά, μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο. Και έτσι λίγο να ανέβουν, ας πούμε. Είναι θετικό πάντως ότι δεν ξεκινήσετε με μία δράση. Μάλλον η αναφορά σας δεν αρχίζει και τελειώνει σε μία δράση, αλλά σε μία σειρά δράσεων που θα έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα σχετικά με τις βέλτιστες μευτικές υπηρεσίες προς τη μητέρα και το βρέφος. Στα αλήθεια υπάρχει μια αντίστοιχη πρωτοβουλία κίνηση στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από άλλες ομάδες υποστήριξης του μητρικού θυλασμού και της μητρότητας? Ίσως να μην το διευκρίνησα την προηγούμενη φορά. Αυτή η πρωτοβουλία είναι πανελλαδική δράση για τα μευτήρια φιλικά. Ναι, το είπατε αυτό το θυμάμαι. Και στηρίζεται από το πανελλαδικό εθελοντικό δίκτυο υποστήριξης μητρικού θυλασμού και μητρότητας σε συνεργασία με το ελληνικό δίκτυο για το σεβασμό στη γέννα, ΕΝΚΑ-ΕΛΑΣ, και την υποστήριξη του δικτύου για τη βρεφική διατροφή, ΥΠΦΑΝ-ΕΛΛΑΔΟΣ. Όλοι αυτοί λοιπόν οι φορείς μας προέτρεψαν εμάς τις ομάδες θυλασμού που βρίσκονται σε κάθε πόλη να ξεκινήσουμε αυτή τη δράση, η κάθε πόλη όσο μπορεί και ό,τι μπορεί να κάνει και με δικές της πρωτοβουλίες, δηλαδή δεν κάνουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Εδώ στην περιφέρεια μας, από ό,τι πληροφορούμε, στην Ξάνθη έχει μια αντίστοιχη εκδήλωση την ίδια μέρα, γιατί είπαμε σαν μέρα ορόσημο να έχουμε τη 14η Απριλίου, ώστε ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα να υπάρχει μια κοινή δράση εκείνη την ημέρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μπορούμε και όπως ήδη έχουμε ξεκινήσει εμείς και νωρίτερα, κάνουμε τις ενημερώσεις και τις επαφές προς τους αρμόδιους φορείς, αλλά και μετά δεν σταματάμε εδώ. Δηλαδή, 14η Απριλίου δεν είναι η μέρα
λήξης των εκδηλώσεών μας, εγώ θα έλεγα ότι είναι απλά η μέρα ορόσημου. Mm-hmm. Ήδη έχουμε στείλει πρόσκληση προς όλους τους μαιευτήρες γυναικολόγους προκειμένου να συμμετέχουν στην εκδήλωσή μας. Σε όσους δεν μπορέσουν να συμμετέχουν για το χύψη λόγο, θα προσπαθήσουμε να τους στείλουμε το υλικό που έχουμε μαζέψει μέχρι στιγμής στα email τους ή και προσωπικά στους ίδιους, να κάνουμε μια επαφή ώστε να βελτιωθούν οι μαιευτικές υπηρεσίες με τα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ένας επιστήμονας όπως ο γιατρός είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθεί όλα αυτά που συμβαίνουν. Η ενημέρωση λοιπόν πρέπει να ξεκινά από τους ίδιους τους γονείς, έτσι δεν είναι? Έτσι, πιστεύω. Να ξεκινά από τους ίδιους τους γονείς και μάλιστα σε ποιο χρόνο, από τη στιγμή που από τον τρίτο, τέταρτο μήνα, όταν η εγκυμοσύνη βρίσκεται σε μια διαδικασία εξέλιξης και αρχίζει και η προετοιμασία στην ψυχολογία κιόλας για τη μητέρα. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να ξεκινάει πριν καν σκεφτούν να κάνουν παιδί. Δηλαδή, να το σκεφτούν καλά ότι δεν είναι ένα απλό πράγμα η έλευση στον κόσμο ενός παιδιού. Να το ζυγίσουν, εφόσον αισθανθούν ότι είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό και να αναλάβουν τις ευθύνες τους να το κάνουν. Και κατά τον. Τώρα, εφόσον πάνε καλά όλα στην εγκυμοσύνη, συνήθως γύρω στον 7ο μήνα αρχίζουν και ψάχνουν, κάνουν τα μαθήματα ψυχοπροφυλακτικής, ενημερώνονται λίγο περισσότερο σχετικά με το τι θέλουν κατά τη διάρκεια του τεκετού. Θέλουν επισκληρίδιο, δεν θέλουν, θέλουν οκυτοκίνη, δεν θέλουν, μπορεί να προχωρήσει μια κεσαρική, για ποιο λόγο. Καλό είναι όλα αυτά, κάνουν ένα ενδεικτικό πλάνο τοκετού, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να γνωρίζει η μητέρα από πιο πριν τι μπορεί να συμβεί, να έχει η ίδια τις επιλογές της γένας που θα έχει εφόσον ενημερωθεί σωστά από τον γυναικολόγο της και, και τη μαία της και σε συνεργασία φυσικά πάντα με το μαιευτήριο. Και έτσι να μην ευνηδιαστεί, θα έλεγα, η μητέρα την ώρα του τοκετού από διάφορες απρόσμενες εξελίξεις που μπορεί να υπάρχουν. Μάλιστα. Όλα λοιπόν με πλάνο και με ενημέρωση, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ, μπορούν να γίνουν. Τώρα εσείς είστε μια μεταξύ άλλων διαδικτυακή ομάδα υποστήριξης θηλασμού και μητρότητας, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, δεν είμαστε σύλλογος. Υπό αυτή την έννοια, πώς θα μπορούσε κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας για περισσότερες ερωτήσεις? Σας βλέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να ενημερώνεται το κοινό της περιφέρειάς μας? Έχουμε στο Facebook την ομάδα μας, η οποία έχει, όποιον θέλει να το αναζητήσει και έχει Facebook, ονομάζεται Ομάδα για την Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κομωτινής. Είναι πολύ εύκολο να το βρει. Και σε κάθε περίπτωση δημιουργήσαμε και ένα email, ώστε κάποιος που θέλει να απευθύνει κάποιο ερώτημα, επειδή δεν είμαστε, δεν έχουμε κάποια νομική μορφή συγκεκριμένη, δημιουργήσαμε ένα email το οποίο λέγεται thilasmoskomotini@yahoo.gr. Όποιος θέλει μπορεί να μας απευθύνει κάποια ερωτήματα, να του δώσουμε πολύ ευχαρίστως ό,τι πληροφορίες γνωρίζουμε, γιατί άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας, η ενημέρωση των γονιών, των μητέρων, είτε θυλάζουν είτε όχι φυσικά, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος διαχωρισμός. Μητέρες είναι όλες οι γυναίκες που έχουν παιδιά. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο αιώνας που διανύουμε είναι ο αιώνας της πληροφόρησης. Αν μη τι άλλο, εμείς τουλάχιστον οι νέοι άνθρωποι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Πάντως η πληροφόρηση καλά κρατεί σε εσάς και έρχεται σε δύο επίπεδα την Κυριακή, αφενός το πρωί στην κεντρική πλατεία, στις 12.30, 12.30 με 2.30. 12 με 2.30 θα είμαστε 12. Στην πλατεία της Κομωτινής. Θα έχουμε αναρτήσει στο stand μας πολλές χρήσιμες πληροφορίες που δυστυχώς λόγω της οικονομικής δεν επιχορηγούμαστε από κάπου μόνιμα. Υπάρχουν κάποιοι χορηγοί που μας στηρίζουν σε αυτή τη δράση μας και βγάλαμε κάποιες λίγες φωτοτυπίες. Αλλά από εκεί και πέρα θα έχουμε στο stand μόνιμο το υλικό και σε ηλεκτρονική μορφή για όποιον θελήσει. Θα μας αφήσει το email του να του το στείλουμε ηλεκτρονικά. Θα μοιράσουμε κάποια φυλάδια με τα ενδεικτικά, έτσι, 10 βήματα για το νοσοκομείο Φιλικά προς τα Βρέφη και τα 10 βήματα για τις βέλτιστες μαιευτικές υπηρεσίες. Κάποιες φωτογραφίες οι οποίες θα απεικονίζουν όμορφες στιγμές τοκετού, θυλασμού κλπ. Και το απόγευμα θα έχουμε μια ημερίδα, την ονομάσαμε, 6 με 8.30. Διότι θα έχετε και την πληροφόρηση με τον σωστό τρόπο, δηλαδή μέσα από ένα βίντεο, μέσα από ένα ντοκιμαντέρ. Σωστά. Και επίσης κάποιοι πριν θα προηγηθεί το ντοκιμαντέρ κάποιες ολιγόλεπτες παρουσιάσεις, ομιλίες, σχετικά με τις παρενέργειες που πιθανόν να έχουν
η οκιτοκίνη, το πλάνο το κετού που μπορεί να υπάρχει, θα το παρουσιάσουμε και γενικότερα μια ενημέρωση και συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα. Κλείνοντας αυτή μας την κουβέντα, θα σας καλέσω λοιπόν να ευχαριστήσετε, μάλλον είναι ένα κατάλληλο σημείο αυτό, για να ευχαριστήσετε τους ανθρώπους που συνδράμουν στην προσπάθειά σας. Ήδη το κανάλι σας μας έχει συνδράμει αρκετά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε και αυτό το βήμα να ακουστούμε. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν μπορώ να αναφερθώ στους χορηγούς μας που μέχρι στιγμής μας έχουν στηρίξει πολύ και στις φωτοτυπίες και σε ό,τι άλλο χρειαστήκαμε. Είναι η Περγαμηνή, είναι το αρχαίτυπο το βιβλιοπωλείο, είναι το αλόκοτο το καφενείο, είναι το Copyland και τέλος ο κύριος Βαφιάδης το βιβλιοπωλείο, το οποίο μας παρήχαν απλόχερα όσο μπορούσαν οι άνθρωποι τη βοήθειά τους. Και βέβαια έχουμε και αρκετούς χορηγούς επικοινωνίας που ήδη μας έχουν καλύψει, πρώτοι και κύριοι εσείς. Ωραία. Και κάποιοι άλλοι τους οποίους θα τους δούμε στην πορεία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Στόικου, και για απόψε. Καλή επιτυχία για την Κυριακή. Και εμείς είμαστε εδώ για να φιλοξενούμε απόψεις και κυρίως να ενημερώνουμε και σε αυτό το σημαντικό κομμάτι το κοινό μας, ενθαρρύνοντας πάνω απ' όλα τις γυναίκες να γίνουν μητέρες. Γιατί όχι. Νομίζω ότι η κρίση δεν πρέπει να μας επηρεάζει από μία χαρά που ούτως ή άλλως με αυτό μας ευλόγησε ο Θεός. Και μιας και είμαστε γυναίκες, μου επιτρέπετε και ο πληθυντικός. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτή την ώρα από τη τηλεόραση του Art Channel Thrakis.